often. I tear open my shirt and I show a rosy on my chest, cause I'm a wanderer. Έπρεπε να ακούγατε το Στάθη Παναγιωτόπουλο τόση ώρα. Πόσο καλά γνωρίζει τους στίχους από αυτά τα τραγούδια της εποχής. Της εποχής μου, λέτε. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο Radar Villa. Δευτέρα βέβαια σήμερα, η δεύτερη Δευτέρα, απουσιάζουμε δύο εβδομάδες όπως γίνεται από τις γιορτές και μετά και μαζεύεται απίστευτο υλικό, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ στις επάλξεις, τα λυκόσκυλα της σάτυρας όλη την εβδομάδα. Ήταν πίσω από τα γεγονότα και την επικαιρότητα και τώρα είναι εδώ ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη για να σας τα παρουσιάσουν. Και όσο και αν θέλουμε να το αποφύγουμε, βέβαια έχουμε πει ότι όσο καλοκαιριάζει γίνεται όλο και πιο χρήσιμο, αλλά το πρωτόκολλο δυστυχώς μας αναγκάζει να πάμε στο κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, μισό λεπτό λίγο να βάλω αυτό σήμερα. Φήμες λένε πως η εποχή των παγετώνων ξεκίνησε από ένα και μόνο το ανέκδοτο. Το χιούμορ του παγώνει πολική αρκούδα σε απόσταση 500 χιλιόμετρων και κάνει το υγρό άζωτο να μοιάζει με ζεστό ρόφημα για το λαιμό. Είναι η ώρα για το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Αντίο ζωή. Αυτό με το υγρό άζωτο τι εφεύρεση. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο από τον Αλέξανδρο από τη Θεσσαλονίκη στη Ζωή από την Αλεξανδρούπολη. Και το αφιερώνω και εγώ στη Ρόζη του τραγουδίου που ακούσαμε πριν. Πολλές αφιερώσεις. Λοιπόν, ναι. Πηγαίνει λοιπόν ένας τύπος στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και λέει: Γεια σας, θα ήθελα να καταγγείλω μία κλοπή της οποίας έπεσα θύμα. Μάλιστα λέει ο αξιωματικός. Τι σας έκλεψαν, κύριε μου? Λέει: Μου έκλεψαν τη χρονομηχανή μου την οποία είχα κατασκευάσει. Μάλιστα λέει ο αξιωματικός. Και πότε την είδατε τελευταία φορά? Αύριο. Τη χρονομηχανή μου, κατάλαβες. Δεν το προθύστερο ο χρόνος ο οποίος. Ήταν πολύ ωραίο. Η γιαγιά σου ζει μόνη? Όχι, από το φούρνο παίρνει. Bonus track. Του έστειλε ένα μόλι τώρα, δεν φταίω. Στείλανε κι άλλο ένα. Για πες. Μήνυμα εδώ πέρα. Περίεργα πράγματα. Λέει: Δεν σας βλέπουμε, παιδιά, καλά. Τι εννοούν δεν μας βλέπουν καλά? Τι εννοούν, ότι δεν μας βλέπουν στην τηλεοδεφέντα ή δεν δείχνει καλά η τηλεόραση? Δεν μας βλέπουν, όχι. Δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Δεν μας βλέπουν. Εμάς δεν βλέπουν. Μήπως. Α, έλα ρε Χριστό, τώρα κατάλαβα τι μπορεί να συμβαίνει. Έργα, μότο, ναι. Δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Λεπτομέρεια. Κυρίες και κύριοι, ζητάμε συγγνώμη σε περίπτωση που δεν βλέπετε καλά τα πρόσωπά μας. Θέλαμε, επειδή είμαστε ενεργοί πολίτες, όπως ξέρετε, και διαφερθήκαμε, θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά στο μνημόνιο 4. Ρίξαμε. Να το διαβάσουμε λίγο και ζητήσαμε ένα αντίγραφο να μας φέρουν στο στούντιο. Μας το φέρουν. Μια περίληψη. Μια περίληψη. Έτσι, τώρα ζούμε πώς γράφουν στο πίσω μέρος των βιβλίων. Δεν είναι αυτό. Ο κολοφόνας. Ακριβώς. Και το διαβάζαμε τώρα, οπότε μάλλον δημιουργεί πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να το απομακρύνουμε. Μισό λεπτό. Μη στεναχωριέστε. Θα στήσουμε το μνημόνιο. Μη στεναχωριέστε, θα φωνάξω. Λοιπόν, παρακαλώ λίγο για να το απομακρύνουμε. Φρουρά! 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 Τι γίνεται ρε γαμπ? Φρουρά! Φρουρά! Κουφί είναι. Φρουρά! 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 Μπα. Η φρουρά που είναι! Η φρουρά που είναι! Μπα. Δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Εγώ προσπαθώ. Κωστάκη! Έλα ρε αγόρι. Έλα ρε Κωστάκη, εσύ που είσαι εδώ. Έλα ρε πασάκα μου. Πού είσαι και εσύ? Και επειδή νομίζω θα πάρει. Θα πάρει πολύ ώρα. Θα πάρει λίγη ώρα, ε. Τι θα πάρει.
Μουσική! Μουσική! Πάμε, φύγε, φύγε. Θα πάρει ώρα. Τι έχουμε από μουσική σήμερα, Σταύρο? Έχουμε μαζί μας τους περίφημους Ξάξακες με το νέο του τραγούδι. Ξάξακες. Ζωντανά σήμερα στο στούντιο, δεν πρέπει να το χάσετε αυτό. Μάλλον θα τους δείτε. Έχουμε 50 νούμερα, θα φτάσουμε στο νούμερο 1. Και 4 νούμερα. Δεν ξέρω το πλάνο, είναι φοβερό. Δείξε πλάνο, Κιού, θα πάθετε πλάκα. Ο Κιού είστε καλύτερα του. Έτσι, ναι. Λοιπόν, οπότε μέχρι να αδειάσουμε το. Πού είσαι, Κωστάκη, έλα πάρε. Φρουρά. Κωστάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ. Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με την εκπομπή μας. Στην ελληνική τηλεόραση δηλαδή του 2017. Με Jill Scott Heron. Όχι, αναφέρομαι στη μουσική, το The Revolution Will Not Be Televised. Τι δουλειά έχει να παίζει στην ελληνική τηλεόραση του 2017. Αλλά ξεκινήσαμε με κάτι που στο Radar Villa εδώ και 10 τηλεοπτικές σεζόν, όταν είναι η μέρα κοντά, γιατί όταν δεν πέφτουμε ακριβώς, μερικές μέρες μετά, με το βίντεο μνήμης για την ημέρα γενοκτονίας των Ποντίων, 19 Μαΐου, για την οποία εντάξει δεν χρειάζεται να την πει κανείς. Το μόνο που ίσως χρειάζεται να πούμε είναι ότι να παροτρύνουμε τους νεότερους φίλους να ασχοληθούν με την ημέρα αυτή και με το τι συνέβη, ιστορικά δηλαδή, να διαβάσουν, γιατί πραγματικά είναι μια σελίδα πολύ, πολύ δυνατή σελίδα στην ιστορία μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Να ευχαριστήσουμε και ένα ποντιακό σωματείο, τον Απόλλωνα Πόντου, γνωστότερο από Απόλλωνα Καλαμαριάς, και τους φίλους του που μας στείλαν αυτό το ωραίο μπλουζάκι. Εγώ του φορά αυτό το. Εξαιτία αυτή τη ημέρα. Σήκω λίγο, ρε. Όταν φάνηκε το φίλο, ο Απόλλωνα. Δηλητήριο φοβερών, ο Απόλλωνα. Πριν πάμε στο top επικαιρότητας, αφού ξεφορτωθήκαμε το μνημόνιο 4 από το στούντιο, που είναι εύκολο να το κάνεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το ξεφορτωθείς από τη ζωή σου, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο να φωνάζαμε τον Κωστάκη από την Ελλάδα και να λέγαμε: έλα ρε Κωστάκη, πάρε το μνημόνιο 4. Φωνάξαμε τον κούλι τώρα. Φωνάξαμε ένα Κωστάκη και μας τα έκανε ο Κωστάκη.
Άσε τον Στέκα. Και θα μας φέρει το πέμπτο. Φωνάξαμε πολλούς. Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε κάποια ακόμα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και αξίζει να τα προσέξουμε. Μια που ανέφερε στο μνημόνιο, λέει η Μέρη, μόλις αναπαραστήσατε με εξαιρετική επιτυχία τα σύγχρονα ψηφιακά αρχεία των δημόσιων υπηρεσιών. Καλά δεν κατάλαβα, καλά κατάλαβα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το κοινοφελές σωματείο κοινωνικής αλληλεγγύης Αγαπώ και Πράττω από την Κίμη Ευβίας, το οποίο δεύτερη χρονιά διοργανώνει τον δεύτερο ετήσιο αγώνα δρόμου που θα γίνει εκεί γύρω στην Κίμη που έχει υπέροχα μέρη. Και ο δρόμος αυτός, όλα τα έσοδα του δρόμου αυτού που θα γίνει Κυριακή 28 Μαΐου, θα διατεθούν στα έξοδα για την εγχείρηση που χρειάζεται ένας πιτσιρικάς, ο 11χρονος Κωνσταντίνος που τα έχει ανάγκη τα χρήματα αυτά. Για πληροφορίες και συμμετοχές στην κάρτα στο site αγαπώκεπράττω.gr. Για έναν 11χρονο πιτσιρικά. Για έναν 11χρονο πιτσιρικά. Και τώρα που το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα είναι πολύ δυνατό, καλά θα κάνετε να πάτε να τρέξετε σε αυτό το πολύ ωραίο μέρος. 28 Μαΐου. Και φιλιά στην πατρίδα μου, γιατί από εκεί κοντά είμαι και εγώ το χωριό μου. Και έχουμε κι άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Από το Greece Works, το οποίο διοργανώνει ο Δεσμός, που είναι κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό να στηρίξει κοινοφελείς οργανισμούς. Μπορούμε να βλέπουμε και την κάρτα του Greece Works. Είναι ο τίτλος εκστρατείας με όραμα να συγκεντρωθεί το ποσό 100.000 για την ενίσχυση του προγράμματος Δεσμός για τους νέους, το οποίο δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας για νέες και νέους κοινοφελείς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα. Κάνοντας μια δωρεά εσείς στο Greece Works, στηρίζετε αυτούς τους νέους και τις νέες με όνειρα να συνεχίσουν να ζουν στην Ελλάδα, όπως να λάβουν θέλουν επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενό τους και να βοηθήσουν και αυτούς που έχουν ανάγκη. Η πρωτοβουλία και η δράση είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφη. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να χρηματοδοτούμε την παραμονή ενός νέου ανθρώπου σε αυτή τη χώρα. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Κύριε Παναγιώτοπουλο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Κιούση επίσης. Και αν μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπήκε το δημόσιο μέσα μας. Ράδιο Αρβίλα, τόπ ντε λα επικαιροτηταθιόν. Με γούστα επικαιρότη, με γούστα αυτό. Με γούστα λα Αρβίλα, με γούστα αυτό. Στις 14 του μηνός βέβαια είχαμε και τη γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά μαμά, μέσα από την καρδιά μου. Πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Μητέρα. Πείτε χρόνια πολλά στην μητέρα. Να μας χαίρεστε εσείς οι άλλοι. Είσαι το σπίτι. Πείτε βρε. Μαμά, μαμά, μαμά. Μητέρα. Είχαμε λοιπόν την γιορτή της μητέρας στις 14 του μηνός και πρέπει να έτσι ένα μικρό μια ευχή και από το Ράδιο Αρβίλα. Εσύ που σήμερα γιορτάζεις και που ορίζεις τη ζωή μου, για όλες τις ιστορίες που σκάρωνες, για τα παραμύθια που μου έλεγες, για τα παιχνίδια μας, το κυνηγητό, το κρυφτό, τις κολοτούμπες. Ό,τι και να σου πω, είναι λίγο μπροστά στα τόσα πολλά που έχεις κάνει για μένα. Είσαι ευλογία, είσαι μάνα εξ ουρανού. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Σήμερα λοιπόν, που είναι η γιορτή της μητέρας, χρόνια σου πολλά, Αλέξη. Γιατί είσαι μανούλα σε όλα αυτά. Στα παραμύθια, στις ιστορίες, στο κυνηγητό, στο κρυφτό, στις κολοτούμπες. Σου δίνω πολλές ευχές. Όλα τα άλλα μου τα έχεις ήδη πάρει. Χρόνια σου πολλά και του χρόνου. Σπίτι σου. Εμένα θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ χρόνια πολλά στις μητέρες που ήταν για πρώτη φορά μητέρες στις 14 του μηνός. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 48. Μπορεί να ξεφωτωθήκαμε το μνημόνιο από το στούντιο του Ράδιο Αρβίλα. Είπαμε δύσκολο να το ξεφωτωθούμε από τις ζωές μας. Αλλά όλοι οι Έλληνες ενωμένοι διαδηλώσαμε κατά του μνημονίου. Ένταση υπήρξε και στα Χανιά όταν φοιτητές και συνδικαλιστές ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για το ποιος και με ποιο πανό θα ηγούνταν της πορείας. Εντάξει, όχι και τόσο ενωμένη. Πάντα η Μαρκίζα δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στον Έλληνα, αλλά ο Θεσσαλονικιός, ο χαλαρός Θεσσαλονικιός, διαδήλωσε με τον τρόπο του. Και βέβαια οι βουλευτές έχουν ψυχή και κυρίες και κύριοι, τους στήχησε πολύ το τέταρτο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία αν σου κόψανε τη σύνταξη 11 φορές, μία ακόμα, η τελευταία που σε δεινή κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος έχει όλα τα δίκαια να διαμαρτύρεται. Είπε και πήγε και ψήφισε ναι σε όλα. Εντάξει, όμως ήταν φορτισμένος. Ήταν φορτισμένος. Εμένα με ψήνει. Δεν ξέρω εσείς αν ψήνεστε. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί έτσι ότι πάσχουν, συμπάσχουν, μα με ψήνει. Και αυτό στα ψηφία με τον Φρόνιμπ. Στο νούμερο 46, μετά μπήκαν όπως είπαμε μέσα στην Βουλή. Ψηφίσαν με χέρια και με πόδια το τέταρτο μνημόνιο. Αλλά έγινε και μια συζήτηση και μιλήσαν με πολιτικό βέβαια τρόπο για τα άρθρα που πρόκειται να ψηφίσουν. Έχουμε Final Four σε δύο μέρες. Και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ένα πασχετικό όρο. Back to back μνημόνιο, μόνο εσείς μπορείτε να το καταφέρετε.
Και είμαι σίγουρος ότι του χρόνου μπορείτε να κάνετε και το three-peat, να μας φέρετε και τρίτο. Τελικά δεν ήταν και τόσο πολιτικοί οι όροι με τους οποίους συζητήσαν, για να πάρουμε μια γεύση ακόμα από αυτή την ομιλία. Όταν όμως η Ένωση Κεντρών ζητούσε να γίνει ένα pick and roll με οικουμενική κυβέρνηση, μπας και αποφεύγαμε το man-to-man των δανειστών και καταφέρναμε έτσι να βάζαμε και κάνα καλάθι γιατί έχουμε τρελαθεί στα airball, το αίτημά της έπεφτε συνέχεια πάνω στο double team Τσίπρα Καμένου. Τώρα πια είναι αργά. Δεν μας σώζει ούτε ένα ούτε δύο time out. Και βλέπουμε το βασικό playmaker, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, να κάνει συνεχώς λάθη. Κάνει βήματα στο Eurogroup, δίνει assist στους αντιπάλους του Δούνου του, κάνει μπρος πίσω στη Βουλή με τα αντίμετρα. Κρίμα και το Βασίλη Λεβέντη, που τόσο καιρό παρακαλάει να του κάνουν ένα καλό screen για να σηκωθεί να βάλει την μπάλα στο πλεκτό που βλέπει το καλάθι σαν Βαρέλη. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση έχει χάσει την μπάλα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Δεν υπόθηκαν υπερβολές. Αυτό ήταν ένα μεγάλο κέρδος από την συζήτηση, ούτε πριν ούτε μετά. Γενικότερα από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Δεν ακούστηκαν αυτές οι γνωστές υπερβολικές αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον. Με αυτή τη συμφωνία εισερχόμαστε πλέον σε μια περίοδο σταθερότητας και υψηλής ανάκαμψης, που τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξαναδεί η ελληνική οικονομία. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε λεφτά να φάν και οι κότες. Προς το παρόν είπαν ναι σε όλα οι κότες. Κυρίες και κύριοι, είπε ο αθεόφοβος, βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση που έχει ματαξαναδεί ποτέ η ελληνική κοινωνία. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι πιο έτσι ψύχρεμοι. Αυτή την κρίση που δεν προκαλέσαμε εμείς, μάλιστα, τη φέρνουμε στο τέλος της. Είναι θέμα πλέον λίγων ημερών, μακάρι, ίσως μιας εβδομάδας, ναι, η χώρα από αυτό το τούνελ που μπήκε να βγει οριστικά. Μακάρι, Θανάση, και από το στόμα σου ξεδούνται αυτοί. Λίγο είναι ημέρα, χθες Κυριακή το είπε, να σήμερα το βράδυ, αύριο, ετοιμαστείτε για λευκό πύργο να πανηγυρίσουμε. Και σύνταγμα να πανηγυρίσουμε για το τέλος της κρίσης. Είναι καλά οι άνθρωποι και εσύ, δεν είναι καλά, έχουν πρόβλημα. Ναι, παρακαλώ, κύριε Κιούση. Όχι, δεν προλαβαίνουμε να ραφτούμε για αυτή τη βδομάδα. Ναι, ναι, αν γίνεται να τελειώσουμε την κρίση την επόμενη. Να πάρουμε. Όχι, Σαββατοκύριακο, να πάμε Χαλκιδική για ένα μπάνιο, κάτι. Καθημερινή αργήνεται. Παρασκευή ή Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα Την αλήθεια, ξέρετε ποιος τη λέει πάντα. Η νοηματική λέει πάντα την αλήθεια. Οι κυρίες που μεταφράζουν στη νοηματική γλώσσα. Γιατί προσέξτε την κυρία στην μεταφράστρια. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας στο 44 λέει τι θα πάρουμε τελικά, προσέξτε. Και τι παίρνουμε, μας λέτε, από αυτή τη συμφωνία. Να παριθμίσουμε λοιπόν τι παίρνουμε. Να παριθμίσουμε λοιπόν τι παίρνουμε. Έτσι, είδατε, αυτή είναι. Αυτοί λένε την αλήθεια. Αλλά όντως πριν ένα βίντεο μου έφυγε. Δεν αναδεικνύει το έργο της κυβέρνησης. Πρέπει να το δούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό το βίντεο. Γιατί πραγματικά κλείστε κανένα παράθυρο. Γιατί όπως έχετε καταλάβει από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και του κυρίου Παπαχριστόπουλου, ότι μέσα στην εβδομάδα που τελειώνει η κρίση, έρχεται ο αέρας της ανάπτυξης. Συγγνώμη, μάλλον έκανα λάθος. Το Ίκα Χαλανδρίου ψάχνω. Εδώ είναι, κύριε μου. Απλά τώρα με την ανάπτυξη έβαλαν και μπουφέ με δωρεάν γεύματα. Καρπούζιε. Εδώ τα καλά καρπούζιε. Καμάν, πια κεφάλι μας έκανες μεσημεριάτικα. Την ανάπτυξή μου μέσα. Μαρία, κλείσε την πόρτα σου. Με τόσο αέρα ανάπτυξης δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Όχι. Έρχεται κι άλλος πακτολός χρημάτων και επενδύσεων. Πάμε να φύγουμε. Και το φορτηγάκι. Άστο. Θα σου πάρω την αντιπροσωπή. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, εσύ μπορείς να αντέξεις τόση ανάπτυξη? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι ως Έλληνες πολίτες, αν μπορούμε να αντέξουμε τόση ανάπτυξη. Και βέβαια, πώς να έρθει η φουκαριέρα ή η ανάπτυξη. Σήμερα έχουμε αρκετά βίντεο τα οποία είναι στην κατηγορία μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αυτό είναι ίσως το πρώτο, στο νούμερο 43. Γιατί, κυρίες και κύριοι, ο εισηγητής του πολυνομοσχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ, το τονίζω, ο εισηγητής, τι λέτε ότι βγήκε και είπε στην Βουλή? Είμαστε και συντηρητικοί στις προβλέψεις, εξού και το μεγάλο, η μεγάλη διαφορά από την πρόβλεψη του 0,5 στο 4,2. Λέτε εσείς, και εδώ τα οικονομικά είναι στο δικό μου το επίπεδο, του μπακάλι. Δεν θέλω να προσβάλλω τους μπακάλις, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά από οικονομικά. Βρε, οι μπακάλιδες δεν έχουν πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα, άνθρωπε μου. Εσείς ο άνθρωπος που εισηγείσαι για τα νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης μιας ολόκληρης χώρας, είσαι ο άνθρωπος που θα τα ψηφίσεις και βγαίνεις και μας λες ότι έχεις οικονομικές γνώσεις σε επίπεδο μπακάλι. Οπότε πίστεψέ μας, δεν είναι το αν προσβάλαμε τους μπακάλιδες το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά
Κύριε, πώς σε λένε, κύριε Καραγιαννίδη μου, μην στεναχωριέσαι. Εξάλλου και ο Άινστάιν, τι ήταν ο Άινστάιν? Ερτιμημένος. Ποιος είναι αυτός με τα μαθηματικά, πώς το λέγανε, Άινστάιν, ο Άινστάιν. Εάν ζούσε τώρα και είχε δει αυτά τα κύπελα, τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, αυτά που γράφουν εδώ όλα, έτσι, σε όλα τα αθλήματα, δεν θα μπορούσε να τα θυμάται. Ούτε πρόσθεση θα μπορούσε να τα κάνει. Ποιος, ο Άινστάιν. Άκη. Ναι, γιατί θα μπορούσε, μωρέ. Σιγά και ποιος είναι. Σιγά, μωρέ. Και του είχαν σηκωθεί τρίχα προκαταβολικά του Αϊνστάιν. Όντως. Θα έρθει ο Τσουκαλάς. Στο νούμερο 42, κυρίες και κύριοι, και ενώ καταστρέφεται όλη η χώρα, τουλάχιστον ευτυχώς, ρε παιδί μου, υπάρχει ένας συμπολίτης μας που χαίρεται. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Γίνεται χαμό στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό μου δίνει χαρά. Σε αυτή την Ελλάδα της παρακμής έχετε εσείς και λέτε ναι, θέλω να ξαναγίνω σπουδαίος. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Αυτό ήθελα, να γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Και το πετύχαμε όλοι μαζί. Πάμε να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ σήμερα. Εισπράξον, τα ρεκόρ εισπράξον. Γιατί πάνε τσέπη γι' αυτό. Είναι τον αντιπρόεδρο χαρά. Ενώ στο νούμερο 41, ένα ακόμα βίντεο γιατί κατηγορία μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος και ένα ακόμα βίντεο που θα δώσει πολλή ελπίδα σε όλους τους Έλληνες. Στις επιλογές συνεργατών είναι καλό. Θα επιλέγατε την κυρία Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα για πρόεδρο της Βουλής, θα επιλέγατε τον κύριο Βαρουφάκη για υπουργό οικονομικών. Πολλούς από αυτούς δεν τους ήξερα καν. Ούτε ο κύριος πρωθυπουργός ήξερε. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκαμε τι συνέβη μόλις τώρα. Ο συγκυβερνήτης αυτής της χώρας μόλις δήλωσε ότι ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε ο πρωθυπουργός ήξεραν τους υπουργούς της κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε τέρμα κολόφαρδοι που δεν έχει πέσει ακόμα ο ουρανός στα κεφάλια μας, όπως φοβούνται οι γαλάτες χρόνια τώρα. Μην συμβεί. Είναι τυχαίο καθαρά. Τυχαίοι όμως, καλά παιδιά τους είχαν. Καλά παιδιά, καλά παιδιά. Δηλαδή μπορεί να μην ξέραν, αλλά ήταν καλά παιδιά. Στο νούμερο 40, κοιτάξτε έναν πολύ ωραίο τρόπο να μας πει ένας άνθρωπος της κυβέρνησης πάλι. Ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής. Ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής. Ότι εντάξει, λέγαμε και καμιά μαλακία τώρα να περάσει η ώρα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνολική πορεία. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι από αυτά που είχαμε μπροστά μας κάναμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Και αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, να κατατεθεί στο τραπέζι. Μάλιστα. Να σας πω μερικές προτάσεις. Βεβαίως. Να σκίσετε το μνημόνιο. Να μείνει το αφορολόγητο στους 12.000. 751 μισθός και τα λοιπά. Κοιτάξτε, αυτές είναι last year τώρα ιστορίες. Θα ξαναπάμε εδώ και το δίκαιο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πείτε μου μία άλλη χώρα στον κόσμο που όταν αναφέραν στους ανθρώπους που κυβερνούν τις δεσμεύσεις τους, αυτοί απάντησαν last year. Και από μαθηματικά δεν μας είχε πολύ καλή. Ναι, είμαστε. Ναι, τους υπουργούς δεν τους ξέραμε. Μαθηματικά μπακάλιδες. Τι είχαμε πει. Έλα, last year. Πού τα θυμηθήκατε όλα. Παναγία μου. Είναι ειλικρινής πάντα. Είναι ειλικρινής. Είναι το μόνο που δεν μπορείς. Τώρα. Αλλά για να βάλουμε κάποια πράγματα στην θέση τους. Γιατί για μια ακόμα φορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν τα πράγματα όπως θέλουν και εκθέτουν ανθρώπους. Η Φρουρά έσπευσε αμέσως να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Προέδρου της Βουλής. Φρουρά! 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 Η Φρουρά που είναι! Απλά για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, αργήσαν λίγο γιατί όπως βλέπετε λαός πολλής και ήταν έξω από το. Άψογο σχηματισμός, άψογο. Πρέπει να κάνουν το σχηματισμό τους και μετά να μπουν μέσα. Ξέρετε, κάποιο. Σκαλιά, έχει σκαλιά. Πρωτόκολλο, πρωτόκολλο. Είναι σκαλιά, η πόρτα, ανοίξτε. Τα κόντια βρίσκανε πάνω στο ταβάνι. Είναι λίγο, θα καθυστέρησε αυτό το πράγμα. Αν θες να βγει σωστά δηλαδή. Πρέπει να μην το κάνουμε όπως να. Έχει μια καθυστέρηση. Next year. Στο νούμερο 38, κυρίες και κύριοι, εντωμεταξύ ο πάλι ο κ. Παπαχριστόπουλος, δεν ξέρω τι φταίει, είτε γιατί οι ΑΝΕΛ φλερτάρουν λίγο έτσι, κλείνουν το μάτι στην ακροδεξιά, είτε γιατί ο ίδιος είναι μας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, παρόλα αυτά διέκρινε και μπράβο του το πόσο πολύ του στήχησε του Ηλία του Κασιδιάρη αυτή η άσχημη συμπεριφορά απέναντι στον Νίκο Δένδια. Δηλαδή, στεναχωρήθηκε πολύ ο άνθρωπος. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης δεν θα αισθάνεται ευχάριστα για αυτό που έκανε. Αυτή είναι η γνώμη. Και για να ξέρετε πόσο του έχει κοστίσει και το έχει μετανιώσει την ώρα τώρα που μιλάμε, κλαίει ο κύριος Κασιδιάρης με μάτια κατακόκκινα, πρισμένα από το κλάμα. Πριν λίγο πήρε μία κυμολία και έγραψε «Συγχώραμε Νίκο Δένδια» σε όλο το κοινοβούλιο. Κατόπιν αφιέρωσε στον Νίκο το Δένδια
Το άνθρωποι είμαστε σφάλματα κάνουμε σε ένα σταθμό στο ραδιόφωνο. Φοβάμαι ότι θα κάνει καμία τρέλα. Εγώ προτείνω να του ζητήσουμε και μία συγγνώμη. Δεν έπρεπε να φερθώ έτσι. Σχόρα με νέκο. Συγχώρεσέ με. Δεν θα ξαναχτυπήσω κανέναν. Ούτε αριστερό, ούτε μετανάστη. Θα τους αγαπάω όλους. Τα πόδια θα τους πλένω, Νίκο. Νίκο. Εντάξει, είναι συγκινητικές στιγμές και είναι το μεγαλείο της ψυχής όταν ένας άνθρωπος... Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή. Ήταν μια κακιά στιγμή. Στο νούμερο 37 σας παρουσιάζουμε την πρωινή τηλεοπτική πολιτική παντόφλα. Εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, διότι όπως ξέρετε νοικοκυρά είμαι και ο άντρας μου δεν διακρίνεται για την αντίληψή του περί ισότητας των φίλων. Με ακούει τώρα. Ναι, με ακούει, δεν πειράζει, καλά κάνει να με ακούει, για να καταλάβει πόσο κάνουν τα μακαρόνια. Γλύκα. Όπως είπε ένας σοφός άντρας μια φορά, δίκιο έχεις αγάπη μου. Χτυπάει πάντα τελευταία. Το χέρι στο τραπέζι. Ό,τι πει εσύ, αγάπη. Άμα γίνονται αυτά στην τηλεόραση, σκέψου το κρεβάτι. Στο νούμερο 36, είδαμε την Ντόρα και θυμηθήκαμε τον Κυριάκο, ο οποίος πήγε σε καφενείο στην Καλλιθέα. Συναντιέται με μεγάλες πολιτικές. Πήγε να δει συνταξιούχους. Για να δούμε τι είπαν. Ένα γλυκύβραστο και γρήγορα. Α, δεν με κατάλαβε μάλλον. Εσείς με καταλάβατε. Φυσικά. Καλώς το Λουμίδι. Δεν είμαι ο Λουμίδης. Ναι, αλλά είσαι παπαγάλος. Εδώ, παλικάρι μου. Α, ψηφοφόρος. Ήρθα να ακούσω τα αιτήματά σας. Πιάσε ένα τσίπουρο με μεζέ και σβέλτα, ε. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός σας. Βρεάτε, φέρ το τσίπουρο. Να σου ρίξω τον παπά τακτούκ. Στον παπά είμαι εξπερ. Πες το ψέματα. Τι κάνουν τα παλικάρια. Δώσαμε. Εγώ θα δώσω λεφτά με το τσουβάλι μόλις γίνω πρωθυπουργός. Επιτέλους! Με περιμένετε πώς και πώς να γίνω πρωθυπουργός, ε! Όχι, ψάχνουμε τέταρτο για πυρίμπα! Που λες, Κυριάκο, παιδί μου, όλο το κακό ξεκίνησε από το 2010. Από τότε ο πόνος μου είναι αβάσταχτος. Δεν με χωράει ο τόπος, δεν μπορώ να κάτσω σε καρέκλα. Για τα μνημόνια, λέτε, ε! Αιμορροίδες, βρε! Ο ποπός των συνταξιούχων αποτελεί για μένα μέγιστη προτεραιότητα στην ατζέντα μου. Συνέχεια με τον ποπό σας ασχολούμαι. Ε, βέβαια. Ο Κωστάκης έχει καταστρώσει άλλο σχέδιο σήμερα για μας. Εμένα μου αρέσει, γιατί αυτό που κάνεις σημαίνει ότι όταν θα επιστρέψουμε θα πάμε σερή μέχρι το νούμερο 1. Σήμερα από μουσική έχουμε στο τρίτο μέρος μαζί μας τους Ξάξακες, ολοζόντανε με το νέο του τραγούδι. Καλά, οι Ξάξακες όπως ξέρετε, και θρύλοι και μουσικά, αλλά και μείνετε εδώ μαζί μας για το live. Μόλις επιστρέψουμε, ερχόμαστε στο νούμερο 35 έως το νούμερο 1. Μείνετε εδώ, φεύγουμε με Βασίλια Elvis Presley. Γιάννη, συγγνώμη, αλλά τι κοιτάς έτσι. Με τρομάζει και ο εκεί που ήρθε. Α, ναι, αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο. Έσπασε ο Νάνος, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Είχαμε ένα Νάνο εκτός από το Στάθη. Με μεγάλο κεφάλι. Ταιριάζει πιο καλά αυτό. Είναι ο Σφιοκάμπτης τώρα με το μνημόνιο που έτσι το σκύψιμο πάει πιο καλά. Αυτό είναι μια απεικόνηση του Αλέξη Τσίπρα μπροστά στην Άγγελα Μέρκελ που πήραμε. Είναι πολύ κόκκινο. Είναι πολύ κόκκινο. Είναι αριστερό. Φουλ ΣΥΡΙΖΑ. Αλέξη Τσίπρα. Τι βλέπω. Μπροστά στην Άγγελα Μέρκελ. Ακρίβα το Νάνο. Τι ώρα να είναι. Ο κύριος με τον οποίο ξεκινάμε μουσικά τουλάχιστον είναι ο Τζον Κούκαρ Μέλεγκαμπ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Paper in Fire. Μορφάρα όμως. Μορφάρα. Ωραίος μουσικός. Όπως μεγάλες μορφές, το είπαμε και πριν, είναι και οι άνθρωποι που φιλοξενούμε. Α, τι ωραία, ας δείξουμε αυτό το βίντεο κλιπ. Μεγάλες μορφές είναι και οι άνθρωποι που φιλοξενούμε σήμερα. Οι Ξάξακες. Και ο Τζόνι βέβαια. Θρύλοι στην ιστορία. Ένα δικό τους κομμάτι στην ιστορία του.
Δεν ξέρω αν ο χαρακτηρισμό ροκ του. Νομίζω του αδικεί. Ναι, είναι μια κατηγορία μόνοι του αυτοί οι άνθρωποι. Φανταστείτε για να του αδικεί ο χαρακτηρισμό ροκ. Φανταστείτε τι φάση βρίσκονται. Sui generis. Οπότε σήμερα έχουμε ξάξακε. Γενικότερα οι δύο τελευταίε εκπομπέ του Ράδερ Βίλα είναι απόλαυση. Γιατί σήμερα έχουμε ξάξακε. Αλλά την επόμενη εβδομάδα που είναι και μεθεπόμενη εβδομάδα που είναι και η τελευταία εκπομπή του Ράδερ Βίλα. Έτσι, σήμερα είμαστε στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο. Ο άνθρωπος χειροκροτάει γιατί τελειώνουμε. Λέτε, φεύγετε, μπράβο! Να πούμε ότι είναι ανήμερα Αγίου Πνεύματος. Παρόλη την αργία, εμείς τα πνεύματά μας θα είναι εδώ. Τα πνεύματα θα είναι ζωντανά. Και στην τελευταία μας εκπομπή θα παρουσιάσουμε ζωντανά το καινούριο τραγούδι της Μαρίνα Σάτι. Το οποίο είναι. Καταπληκτικό είναι. Καταπληκτικό. Για να πάρουμε μια γεύση από το πολύ ωραίο και χαρούμενο βίντεο κλιπ που γυρίσανε. Μάντησα πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω. Εντάξει, το υπόλοιπο θα πρέπει να το δείτε στο YouTube. Δεν θα το δείξουμε ολόκληρο. Να το το υπόλοιπο στο YouTube ή στον Imagine μπορείτε να το δείτε. Μην πεινάσει και Google. Και βέβαια στην επόμενη εκπομπή, στην τελευταία εκπομπή του Radio Arvilla, ζωντανά η Μαρίνα Σάτι για να το παρουσιάσει εδώ. Πάμε. Ζούμε. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα μηνύματα, αλλά κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τη Θεσσαλονίκη, ειδικά αυτές τις μέρες που έχουν απεργία τα λεωφορεία, είναι ο συνεπιβατισμός. Αυτό που λέμε στα ελληνικά carpooling. Και όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Τι άλλο θα εφεύρουμε, ρε παιδιά. Γιατί δεν έχουμε τα στοιχειώδη. Μαζεύουμε λεφτά για να μείνουν οι άνθρωποι εδώ. Carpooling. Γιατί είναι λογικό πια να μην έχει η Θεσσαλονίκη λεωφορεία. Το συνηθίσαμε κι αυτό. Άντε πάμε να δούμε. Είναι λοιπόν η ιδέα του όταν πηγαίνει κάποιο σε ένα προορισμό να πάρει κάποιον που βολεύεται να πάει στον ίδιο προορισμό. Για να εφαρμοστεί αυτό υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται Hop In. Και μια σελίδα στο Facebook, θα τη βρείτε τώρα στην κάρτα, δίνει ακριβώς τις οδηγίες πώς να μπεις μέσα στη σελίδα αυτή, να δηλώσεις συμμετοχή, να βρεις ποια διαδρομή σου ταιριάζει και να πας με άλλους ανθρώπους να κάνεις οικονομία και τη δουλειά σου. Τι τραβάμε τώρα. Θεσσαλονίκη, βέβαια, εντάξει, πέρα από την πολιτική διάσταση, είναι μια φοβερή πρωτοβουλία που γίνεται παγκοσμίως και για λόγους οικολογικούς, για την προστασία. Οικολογικούς, περιβάλλοντα. Μήπως να κάνουμε κάτι γιατί έχουμε και απεργία στα σκουπίδια, τίποτα να τα τρώμε, να βρούμε κάτι καινούργιο να κάνουμε. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα γιατί θα γίνει αυτό το καρπούλι. Και με το φαγητό. Όποιο, ανάλογα με το που θα υπάρχει ένα πιάτο περισσευόμενο, θα πηγαίνουν να τρώνε. Πηγαίνουμε όλοι μαζί. Και βέβαια, μια που μιλάμε για αυτοκίνητα, στην Αθήνα περνάνε και για φαγητό. Αυτό το επόμενο βίντεο τα συνδυάζει όλα. Στην Αθήνα περνάνε πολύ καλά στο αυτοκίνητό τους οι άνθρωποι. Στάση για κολάτσιο στο φανάρι, έκαναν οι Αθηναίοι στα αυτοκίνητά τους. Μεγάλη ταλαιπωρία. Πρωινό στο αμάξι. Το μεσημεριανό. Στο αμάξι. Και το στο αμάξι. Μέχρι να φτάσουμε. Ρε φίλε, μήπως να παραλείψεις κανένα γεύμα για να γίνει χάλια το αυτοκίνητο. Όχι τίποτα άλλο. Θα σου βγει πολύ άκριβα μετά το καθάρισμα. Όλα στο αμάξι. Γεννητούρια είχαν πίσω. Όλα, ναι, θα κάνουν. Τρώνε, πίνουν, πιλάνε, γυμνάνε. Δεν έχει όλα εκεί μέσα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φάει, κυρίες και κύριοι, και κάθεται στο αμάξι. Και τι να κάνει, να περάσει όλα. Ενώ στο νούμερο 34 κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν. Εκπροσωπούνται από ανθρώπους οι οποίοι για το μόνο το οποίο δεν μπορούν να είναι περήφανοι. Στου χαντάκι. Ξέρουμε, εντάξει. Να καμαρώσουν, πες την αλήθεια. Αλλά μερικά σαρδάμανα, παιδιά, λένε την αλήθεια μερικά σαρδάμανα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την κέντρο αριστερά και το έχουμε αποδείξει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας θα τα ψηφίσει. Τι το διορθώνεις, άνθρωπέ μου. Ψήφας. Ο κύριος Τσίπρας, μια χαρά το είπε. Θα τσιπρίσει.
Στο νούμερο 33, με τον κύριο Ψήφα. Έγινε χαμός με το πώς χαιρέτησε ο Κώστας ο Καραμαλής τον Βενιζέλο. Αν δούμε τη φωτογραφία στην Βουλή, έτσι χαιρέτησε. Φωτογραφία δεν είναι, ή βίντεο είναι. Βίντεο είναι. Α, βίντεο είναι. Καλύτερο ενσταντανέ στη Βουλή είναι αυτό. Ο τρόπος που χαιρέτησε ο Κώστας Καραμαλής τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ήταν απορροφημένος ο κύριος Βενιζέλος. Μετά γύρισε, λέει, τον αγκάλιασε, του χαμογέλασε. Φήμες λένε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος του δάγκωσε το χέρι αμέσως μετά και το έχει φάει ολόκληρο. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια ακόμα αυτές οι φήμες. Το ψάχνουμε. Αν έχετε δει τον Καραμαλή μπανταρισμένο, ενημερώστε παρακαλώ. Δάγκωσε μόνο στο ποσάντουις το φάγει ο Βενιζέλος. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο, τους παρεξηγήσετε, έτσι χαιρετιούνται πάντα. Είναι το στυλ τους. Είναι κολλητιλίκια Θεσσαλονικής και οι δύο έτσι χαιρετιούνται και σε άλλες περιπτώσεις. Βαγγέλη Τράβα, σου έχω μια έκπληξη. Τι ωραία! Νουδού φορεύα και ας κόψω φλέβα. Γιο, πασοκάρα δυνατή, πάντα μέσα στη Βουλή. Ετοιμάσου τώρα και για μια καραμανλίδικη. Οχ! Γιούχου, Βαγγέλη, ωραία δεν περνάμε στα θερινά τμήματα της Βουλής. Βαγγέλη, Βαγγέλη, Βαγγέλη. Όχι εγώ, η Φόφη. Στο νούμερο 32, ο Τσίπρας, τα λέγαμε και πριν, δεν είπαν καμία υπερβολή. Δεν λένε υπερβολές αυτοί οι άνθρωποι, αλλά για να δούμε τη δήλωση. Ο Πρωθυπουργός βλέπει λύση για το χρέος στις 22 Μαΐου. Τα μηνύματα που παίρνω είναι ότι θα έχουμε θετική έκβαση στις 22 Μαΐου. Πρέπει να σας πω ότι αυτά που ακούγονται είναι τόσο θετικά που δυσκολευόμαστε και να τα πιστέψουμε. Είναι too good to be true. Σε τέτοιο βαθμό που θα με αναγκάσουν να φορέσω και γραβάτα δηλαδή. Ας τα too good to be true, βράδυ. Ας τα too good to be true. Ναι, κυρίες και κύριοι, για να δω το ρολόι που δεν φοράω, αλλά αν δεν κάνω λάθος, πήγε 22 Μαΐου. Πήγε 22 Μαΐου. Διαβάζω και έναν πάρα πολύ ωραίο τίτλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Live. Συμβαίνει τώρα, όπως λένε, ήδη σε σοκ. Για πες μας. Χωρίς συμφωνία για το χρέος ολοκληρώθηκε το Eurogroup. Σε ναυάγιο οδηγήθηκε η συνεδρίαση όσον αφορά το ελληνικό χρέος. Κοιτάξτε, θα μας επιτρέψετε, εγώ ψάχνω με το μεταξύ, θα καταλάβετε τι ψάχνω. Θα μας επιτρέψετε, επειδή για πρώτη φορά όλες αυτές τις. Να τις χαρακτηρίσω ευγενικά παπάρες, που μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι η πρώτη φορά που ζωντανά αυτή τη στιγμή, γιατί μίλησε για τις 22 Μαΐου, είναι 22 Μαΐου, ο Χρήστος ο Κιούσης μόλις είπε αυτό που μόλις είπε, την είδηση. Να ξαναδούμε λίγο το βίντεο αυτό, τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός βλέπει λύση για το χρέος στις 22 Μαΐου. Τα μηνύματα που παίρνω είναι ότι θα έχουμε θετική έκβαση στις 22 Μαΐου. Πρέπει να σας πω ότι αυτά που ακούγονται είναι τόσο θετικά που δυσκολευόμαστε και να τα πιστέψουμε. Είναι too good to be true. Σε τέτοιο βαθμό που θα με αναγκάσουν να φορέσω και γραβάτα δηλαδή. Κυρίες και κύριοι. Είναι too good to be true. Δυστυχώς too good to be true. Αλλά δυστυχώς πέρασε 22 του μηνός. Θα αναγκαστεί να φορέσει γραβάτα ο άνθρωπος αυτός. Τι άλλο θα κάνει για αυτόν τον τόπο, για άλλη θυσία. Αν και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον δεν θα αναγκαστεί να φορέσει γραβάτα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στο Radio Villa, τι αγόρι. Έχει και καλύτερα. Διαβάζω την εξέλιξη της είδησης. Έπεσε στο τραπέζι, λέει, πέσαν στο τραπέζι πολλές διαφορετικές εκδοχές των πλεονασμάτων που πρέπει να πετύχει η Ελλάδα από το 2023 ως το 2060. Περίμενε. Πιάσαμε το κονόμενο, εντάξει, φτάνει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν θα φορέσει μάλλον γραβάτα από ό,τι φαίνεται, αλλά εμείς νοιαζόμαστε εδώ στο ράδιο. Προβλέψαμε και θέλουμε να προτείνουμε, να βοηθήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα ποια γραβάτα να διαλέξει. Αλέξη, το Arvilla Fashion σου προτείνει τρεις γραβάτες από την κολεξιόν Crème στο Lemos. Ξεκινάμε με τη γραβάτα Go Back Madame Merkel, που θυμίζει το γνωστό καουμπόικο αξεσουάρ, πρώτον για τα καουμποϊλίκια που μας πουλούσες και τα πήρες όλα πίσω, δεύτερον γιατί μας έχεις πιστολιάσει όλους και τρίτον γιατί σε βλέπουμε να φεύγεις νύχτα πάνω στο άλογο. Επίσης, σου προτείνουμε τη γραβάτα Pas mal et très mal, για να είσαι ασορτή με τους ψηφοφόρους σου. Και τέλος, μια γραβάτα φόρος τιμής στην επιστροφή στην ευημερία είναι το μοντέλο «Qu'est-ce que c'est la pizza». Μια γραβάτα που τη βλέπεις μόνο εσύ. Σειρά γραβατών «Crème στο Lemos» από την Arvilla Fashion. Καλοφόρετες. Καλοφόρετες, Αλέξη. Yeah. Στο νούμερο 31, πω φοβερό έτσι.
Φοβερό, είναι εγγύηση οι άνθρωποι. Είναι, αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε στην κυβέρνηση Ζανέλ είναι ότι είναι εγγύηση. Ό,τι πουν θα γίνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια μορφή εγγύησης. Όπως λέει και ο φίλος ο Δημήτρης, it's too true to be good. Ήταν πολύ ελευθερό και δεν ήταν καλό. Αυτό το τραγούδι θυμάστε ότι το είχε διασκευάσει με μεγάλη επιτυχία η Εφηθόδη. Έτσι εξηγείται και το νέο στάτους που μας στέλνουν εδώ του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας νιώθει Εφηθόδη στην τοποθεσία Μέγαρο Μαξίμου. Στο νούμερο 31 ο Άδωνης Γεωργιάδης έρχεται να εξηγήσει γιατί η επιλογή του ελληνικού λαού να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ήταν λανθασμένη και πάντα τεκμηριώνει τις απόψεις του Άδωνης Γεωργιάδης αποκλειστικά και μόνο με πολιτικά επιχειρήματα. Λέμε, σου εύχομαι να σου πάνω όλα δεξιά. Έχετε δει κανένα να έφερε τον άλλον, σου εύχομαι να σου πάνω όλα αριστερά. Μα άμα πει σε κάποιον σου εύχομαι να σου πάνω όλα αριστερά, είναι σαν να του λες θέλω να καταστραφείς και ακροκοπήσεις. Και ήρθε ένας ολόκληρος λαός και ευχήθηκε να πάει αριστερά. Και τώρα αναρωτιέται γιατί πάνω όλα στραβά. Μα εσύ ψήφισε να πάνω όλα στραβά, Γιάννε μου. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο από εσά που μπορεί πραγματικά να αντικρούσει το συγκεκριμένο επιχείρημα? Κάνει. Τι λες, αποστομωτικό. Ο οποίο, τι θα γίνει, Άδωνη? Στο ξενοδοχείο Θεοξένεια στην Κυψιά θα γίνει τη ρητορική. Αύριο θα γίνει τη ρητορική. Αύριο θα γίνει τη ρητορική. Στο ξενοδοχείο Θεοξένεια στην Κυψιά, αύριο θα γίνει τη ρητορική. Θα γίνει τη ρητορική. Τι θα γίνει? Τι ρητορική. Δεν είναι έτοιμη. Δεν είναι έτοιμη. Εν τω μεταξύ στο νούμερο 30. Τι θα γίνει, ρωτάει τον κόσμο. Έλα, κύριε, για να θυμίσουμε ότι είναι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να μην το ξεχνάμε. Είναι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, να το θυμίζουμε έτσι. Γιατί το λες έτσι? Ανά βίντεο, ρε παιδί μου. Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ειρωνία στον τόπο. Όχι, όχι, έτσι. Απλά για όποιους είχαν τυχούσες ελπίδες. Σε περίπτωση δεν ξέρω, θα ήθελα να απομακρύνουμε τον Χρήστο Κιούση. Φρουρά! Φρουρά! Μέχρι το 2060 εδώ θα είμαι μαζί με τον πελάτη. Φρουρά! Στο νούμερο 30 εμφανίστηκε κυρίες και κύριοι ο δημόσιος υπάλληλος αυτός. Ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο ευσυνείδητος. Ακούστε, έκανε κάτι ένας υπάλληλος και εξοικονομεί το δημόσιο 900.000 ευρώ το χρόνο. 1.000.000 ευρώ το χρόνο και μόνο από μία ενέργεια ενός δημοσίου υπαλλήλου. Πραγματικά, αν ποτέ μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται. Δηλαδή, θεωρούμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του τόπου είναι η φοροδιαφυγή, ότι δεν παράγουμε πολλά πράγματα, ο δανεισμός, ο τρόπος ζωής των Ελλήνων και σίγουρα γραφειοκρατία, ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα, αναμφισβήτητα. Αλλά ίσως τα σκάνδαλα επίσης, οι κλεψιές, οι μίζες, η ανικανότητα, τα γνωστά όλα αυτά που ξέρουμε. Αλλά αν αντιληφθούμε ποτέ ότι ίσως το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η κατασπατάληση των χρημάτων από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο. Δηλαδή το πόσα χρήματα σε μηνιαία βάση, σε ετήσια βάση. Χάνονται σταγόνα-σταγόνα. Χάνονται, ναι, σταγόνα-σταγόνα και είναι τεράστιος ο ωκεανός που γεμίζουν αυτές οι σταγόνες. Δείτε αυτός ένας δημόσιος υπάλληλος τι κατάφερε. Τώρα περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο εξοικονομεί ο ΑΕΔ χάρη σε μια πρωτοβουλία υπαλλήλου του στην Πάτρα. Ο δημόσιος υπάλληλος υπόδειγμα τι έκανε ακριβώς. Κατάφερε να αναβαθμίσει το σύστημα διασύνδεσης και επικοινωνίας όλων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στην Ελλάδα με αποτέλεσμα κάθε μήνα να εξοικονομούνται πάνω από 75.000 ευρώ, στο σύνολο του χρόνου πάνω από 903.000. Ούτε είσαι υπάλληλος υπόδειγμα, Το καμάρι της κυβέρνησης, Για καλό το έκανα! Ο πρόεδρός μας θα αναγγείλει την τιμωρία του. Ο ευσυνείδητος πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή όμως η τιμωρία συναδέλφου, ό,τι κι αν έχει κάνει, αντιβαίνει τους κανόνες του συνδικαλισμού, δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Έτσι, πρέπει να υποσχεθεί ότι θα ξαναχαλάσει το σύστημα. Θα το χαλάσεις, ρε προδότη! Ένας είναι ο εχθρός, τούτος ο ευσυνείδητος. Γιατί δεν πρέπει να χαλάμε και την πιάτσα πάνω απ' όλα. Στο νούμερο 29, το καλό με εμάς τους Έλληνες είναι ότι τουλάχιστον μπορεί να ζούμε ό,τι ζούμε, αλλά όταν υπάρχει λόγος, όταν υπάρχει αφορμή, ξέρουμε να το γιορτάζουμε. Δεν είμαστε μίζεροι άνθρωποι. Τα λέγαμε, δεν μας πιστεύατε, κι όμως ναι, νικήκαμε. Άιντε ΣΥΡΙΖΑ! Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έβγαλε τη χώρα από το τρίτο μνημόνιο, υπογράφοντας το τέταρτο.
Η 18η Μαΐου κηρύσσεται Εθνική Αρχεία ως ορόσημο της σωτηρίας της χώρας. Τα αριστερά μνημόνια είναι τα άλλα. Θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα. Γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με τιμητικές παρελάσεις όσων παρέστησαν στις εξαντλητικές διαπραγματεύσεις. Τραγούδια και χορούς. Πήραμε μία χρόνια μέτρα, πόσα ψεύματα καταπιές μέτρα. Ο Αλέξης έγινε τα την αριστερά, την βράδυ σέντρα. Δραματοποιημένες αναπαραστάσεις του κυβερνητικού έργου, όπως η αλληλοστήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οι λεπτές ισορροπίες διατήρησης της καρέκλας της εξουσίας, η σταθερότητα των θέσεων απέναντι στους δανειστές, τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και με εμφανίσεις του Μάνου Τσάο με ορχήστρα των Ποδέμος και δεύτερα φωνητικά του Αλέξη Τσίπρα. Γουστάρεις εξουσία, μ' αρέσει αφού. Να τους πουλάς παπάτες, μ' αρέσει αφού. Γουστάρεις τον Καμένο, μ' αρέσει αφού. Γουστάρεις τα μνημόνια, πρέζα μ' αρφού. Και τετάρτο μνημονίο, και ό,τι θες ψηφίζω εγώ. ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σας κάναμε τα 3-4. Ρε τον σκίστη ρε που θα τα έσκιζε όλα. Σκίστης. Ρε, ο σκίστης κυρίες και κύριοι που θα βαρούσε τους ζουρνάδες, ο οργανοπαίκτης υπέγραψε και το τέταρτο μας το έφερε, μας το φόρεσε. Ο go back. Ο go back, Μάντα Μέρκελ. Αχ Θεούλη μου. Και το γιορτάζουν βέβαια και στα περιφερειακά κανάλια. Από εκεί ξεκινάει η ανάπτυξη εξάλλου. Ναι, γιατί και εκεί βέβαια από εκεί ξεκινάει ένα. Και αν είσαι παρουσιαστής στην τηλεόραση και έχεις το ρυθμό μέσα σου, η συγκεκριμένη απορώ πως είναι λευκή. Δηλαδή έτσι τόσο πολύ που έχουν το ρυθμό μέσα τους και συγχρονίζονται με τη μουσική, θα έπρεπε να είναι μαύρη. Σας λέγαμε κυρίες και κύριοι, αν έχεις το ρυθμό μέσα σου. Εν τω μεταξύ στο νούμερο 27. Πολύ ωραίο κόνσεπτ αυτό που βάζουν την κάμερα του σούπερ μάρκετ παρακολούθησης και πάνε μπροστά και χώνε. Είναι άποψη. Μπράβο που βάλατε έγχρωμη, είναι πολύ χρήσιμο. Εμένα μου αρέσει, εγώ είμαι φαν της συγκεκριμένης εκπομπής. Λίγα λόγια. Στο νούμερο 27 η ιστορία επαναξιολογείται συνεχώς. Ξαναγράφεται η ιστορία και... Πολύ τυχερή ήταν η Νορμανδία. Στον Τσάφτη γλίτωσε να χάσει. Έτσι γράφεται η ιστορία. Ναι, έτσι γράφεται η ιστορία. Αυτή η απόφαση που έγινε στην Νορμανδία. Ιρλανδία. Πού? Ιρλανδία. Ιρλανδία δεν έχει γίνει κανένα απόφαση. Κανένα μπαρ να πιούνε καμιά μπύρα. Η απόφαση έχει γίνει στην Νορμανδία. Ιρλανδία, ρε. Σε δύο τελειώνει και δύο. Ωραία, τέλος πάντων, Νορμανδία. Νορμανδία, μόνο. Γερμανία, τι. Όχι, Νορμανδία, το δέχεσαι. Ναι, ωραία, κατοχυρώνει και Νορμανδία. Σας είπα στο Τσάφτη και το σε Νορμανδία. Πολύ κηδεία τελειώνει σε δύο, αλλά άλλο θέμα. Ενώ στο νούμερο 26 έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, τώρα που τα ψηφίσαν όλα. Όλα όμως, όλα. Όπως είδαμε λίγο πιο πριν τον Αλέξη Τσίπρα να λέει πριν μερικές μέρες ότι 22 Μαΐου θα βάλω γραβάτα τόσο του good to be true θα είναι τα νέα. Και μετά εβδομάδα θα βγούμε από τον τούνελ. Ο άλλος είπε την επόμενη εβδομάδα βγαίνουμε από την κρίση. Αυτή, όχι αυτή. Αυτή, ναι, ναι. αυτή τώρα, αυτή είναι. Δεν προβλέπω. Έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα που τα ψηφίσαν όλα να δεις ένα έτσι ωραίο κολλάζ, ένα pot πουρί. Ένα pot πουρί από δηλώσεις των στελεχών ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οι οποίες αυτές τις δηλώσεις μην φαντάζεστε ότι είναι δεκαετίες πριν, μήνες πριν είναι, μερικούς μήνες πριν. Κρατήστε το, η συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε δεν περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Όχι, νέα μέτρα δεν θα υπάρχουν. Δεν θα κάνουμε υποχώρηση αρχής. Ρωτάω, θα πάρετε νέα μέτρα? Εγώ λέω ότι δεν θα πάρουμε. Δεν θέλουμε νέα μέτρα. Δεν έχει δηλαδή μέτρα τώρα? Δεν έχει μέτρα. Δεν θα έρθουν τέτοια μέτρα. Και τα έχει αποκλείσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα υπάρξουν νέα μέτρα? Νέα ναι, μέτρα δεν θα υπάρξουν. Είναι πολύ σαφές. Θα τηρήσουμε αυτά για τα οποία συμφωνήσαμε τον Αύγουστο του 2015 και πέραν τούτου δεν. Όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε μέτρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα από όσα προβλέπει η συμφωνία.
Εγγύηση, παιδιά, σας είπα. Ο λόγος τους είναι εγγύηση. Όπως το νούμερο 25, ότι μπορεί να αναγκαστήκαν να ψηφίσουν, γιατί αυτό είναι το παραμύθι, τα νέα μέτρα. Αλλά τουλάχιστον, και να μην πηγαίνει καλά η οικονομία, τουλάχιστον, παιδιά, έχουν σχέδιο για την παιδεία. Έχουν σχέδιο. Που είναι και το σημαντικότερο πράγμα, η παιδεία σε έναν τόπο. Να ξεκαθαρίσουν πώς θα μπαίνουν τώρα στο πανεπιστήμιο. Όχι, δεν το ξεκαθαρίζουμε, γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Μα, τότε δεν το εξαγγέλουμε. Ναι, αλλά αυτός που είναι σήμερα τρίτη γυμνασίου, ναι, τι θα ξέρει. Κάτι πρέπει να του πούμε του παιδιού αυτό. Εκείνο που θα του πούμε είναι, μην αγχώνεσαι, παιδί μου. Μην αγχώνεσαι, αγόρι. Καλή συνταγή είναι αυτή. Για όλα. Χαλάρωση. Για όλα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη την ξέρουμε τι. Μην αγχώνεσαι. Άνεργο θα μείνει. Το όλοι θα πεθάνουμε, δεν ξέρω αν είναι. Το λέω ψυχραιμένο. Είναι επιχείρημα που ταιριάζει και ιδιαίτερα για να λύσει τα προβλήματα τη παιδείας, αλλά αυτό θα πει η κυβέρνηση. Έχει σχέδιο, έχει, όπως έσκησε και το μνημόνιο. Στο νούμερο 24, αν θέλετε, αν νομίζετε ότι η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή και θέλετε να νιώσετε καλύτερα, να νιώσετε πιο πλούσιος πολίτης, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παρακολουθήσετε την αμερόληπτη και αντικειμενική ενημέρωση που προσφέρει οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ. Μέρη, έχουμε τα μέτρα και τα αντίμετρα. Και τα βλέπουμε εδώ. Ναι, τα μέτρα, το συνολικό τους ύψος είναι 4,92 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα αντίμετρα, τα οποία ψηφίζονται ταυτόχρονα, ανέρχονται σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, ψηφίσανε 4,9 δις μέτρα. 7,5 δις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι τα αντίμετρα. Κερδίσαμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτή τη συμφωνία. Περίστεψαν, περίστεψαν. Και βέβαια πολύ ωραία η φωτογραφία που κυκλοφόρησε, που είναι αυτή εδώ. Έφυγαν τα αντίμετρα έξω από το κτίριο. Δεν τα χωρούσε είναι. Πώς εκτύπησε το σήμα της ΕΡΤ να έχουμε κι άλλο. Ούτε στο κρατικό κανάλι της Ελβετίας δεν βλέπεις τόσο ευχάριστες οικονομικές ειδήσεις όπως βλέπεις στην ΕΡΤ. Πω, για να σας πω κάτι, πάντοτε, δυστυχώς, πάντοτε η ΕΡΤ είχε μία τάση να υποστηρίζει την εκάστοτε κυβέρνηση και το λέω ευγενικά, να ελέγχεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά το έχετε χέσει τώρα τελευταία, δηλαδή για όνομα του Θεού. Στο νούμερο 23, παρόλα αυτά, τι είναι αυτά τα αντίμετρα που ακούμε συνεχώς. Τι είναι, αυτά τα αντίμετρα. Όλος ο κόσμος ρωτάει και θέλει να μάθει τι είναι αυτά τα αντίμετρα. Οπότε η κυβέρνηση Σιζανέλ κυκλοφόρησε ένα σποτ να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες τι είναι αυτά τα αντίμετρα. Μπράβο. Και το εμπιστεύτηκε βέβαια στο Ράδερ Βίλα και σας το παρουσιάζουμε για πρώτη φορά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρουσιάζει με μεγάλη υπερηφάνεια τα αντίμετρα που εξασφάλισε μετά από μεγάλη μάχη με τους δανειστές για να αντισταθμίσει τα μέτρα του τέταρτου μνημονίου. Μείωση του ένφια κατά 20% σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 6.000 μέτρων. Και δεν θα πληρώνουν καθόλου ένφια όσοι τυχεροί Έλληνες κατοικούν σε ιγκλού, πυραμίδα ή παγόδα. Αυξάνεται κατά 50% το επίδομα θέρμανση σε όλες τις περιοχές που κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου έχουν μέσο όρο θερμοκρασίας κάτω από τους μείον 87,5 βαθμούς Κελσίου. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλους τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν γεννηθεί 29 Φεβρουαρίου και σε έτος που λήγει σε μονό αριθμό. Μείωση του ΦΠΑ στο μόλις 2% σε μια σειρά ειδών πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Για παράδειγμα, στα μαγνητάκια ψυγείου, στη Σκάρτ Ποστάλ με θέμα το Θιβέτ, στα κιμονό, στα κρόταλα και στα σομπρέρο. Μείωση κατά 50% της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις οικογένειες που φιλοξενούν εξωγήινους. Μείωση κατά 80% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για τους ιδιοκτήτες διαστημικών λεωφορείων. Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια για τους φίλους αγρότες που καλλιεργούν νούφαρα, έντελβάις και καιόμενες βάτους. Επιδότηση 1.000 ευρώ μηνιαίως για τους καλλιεργητές που έχουν πληγεί από πτώση αστεροειδούς και καλλιεργούν αποκλειστικά μπαμπού για να την παίρνουν μπου και μπου την επιδότηση. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δεν χρειάζονται ευχαριστώ. Χαρά μας. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα αντίμετρα για να τα παίρνουμε μπου και μπου. Και μπορεί να μην πηγαίνει καλά η οικονομία, μπορεί να μην πηγαίνει καλά η χώρα, αλλά ευτυχώς πηγαίνει καλά η ελληνική τηλεόραση. Πάει πολύ καλά, πολύ καλά. Καινούργια καταπληκτικά προγράμματα. Καινούργια από το μέλλον. Από το μέλλον. Καταπληκτικά προγράμματα εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη μας. Όπως για παράδειγμα αυτό τώρα, μην το αναδείξουμε, μα έχουμε την υποχρέωση. Τέσσερα ζευγάρια, τέσσερις ιστορίες αγάπης. Κάθε μέρα μια γυναίκα συστήνει στις υπόλοιπες τον αγαπημένο της. Οι άλλες τρεις καλούνται να βαθμολογήσουν το ζευγάρι. Εγώ με τον Ανδρέα με ένα χρόνο και κάτι μήνες. Είμαστε αρκετά ερωτευμένοι. Ήρθε η ώρα νομίζω να φωνάξω τον Ανδρέα. Τι ίσως θα κάνει ο μηχανόβιος σύντροφος της Σοφίας.
Wow, είπε ο Σάλος Βαρουφάκης, η κυρία με το... Πραγματικά, αν υπάρχει κάποιο βίντεο, αν βιντεοσκοπούνται οι συσκέψεις στη διεύθυνση προγράμματος στον Α, θέλουμε να δούμε την ημέρα που... Παρουσιάστηκε. Που παρουσιάστηκε αυτή η εκπομπή και είπαν όλα τα στελέχη. Πόπο, φοβερή. Ας τη βγάλουμε στον αέρα. Όταν ήταν τον πιλότο. Από ζήλια με πολλή αγάπη. Αλήθεια, με πολλή αγάπη και καλή διάθεση. Έχει και συνέχεια η συγκεκριμένη εκπομπή. Αγάπη μου, τι εντύπωση πιστεύω ότι έχω κάνει μέχρι τώρα στα κορίτσια. Την καλύτερη αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Αγάπη μου, εγώ πιστεύω ότι είμαι έτοιμο. Εσύ. Αγάπη μου, και εγώ πανέτοιμη είμαι. Πολύ ωραία, αγάπη μου. Είσαι έτοιμη. Έτοιμη. Μπορούμε να φύγουμε. Είσαι πολύ όμορφη, αγάπη μου. Τα κορίτσια περιμένουν την έκπληξη. Μαρία, μην κρυφοκοιτά. Ωραία. Πολύ ωραία. Αγάπη μου, να πάμε στο επόμενο νούμερο. Ναι, αγάπη μου, ας πάμε στο επόμενο νούμερο, γιατί στο νούμερο 21... Αυτά γίνονται στις κρεβατοκάμαρες. Στο νούμερο 21, προτιμούμε αυτήν την τηλεόραση, ο οποίος... για να δούμε τι θα παρουσιάσει στην εκπομπή του. Εδώ έχω ένα βιβλίο, «Η άγνωστη νύχτα» της 21ης Απριλίου 1967. Και όλα τα ονόματα των 6.135 συλληφθέντων και εξοριστέντων στη Γιάρο. Και τώρα θα ακούσετε τα ονόματα. Don't do it, Θανάσης! Don't do it! Κι όμως το έκανε ο Αθεόφοβος, είτε το πιστεύετε είτε όχι, διάβασε 6.135 ονόματα. Στην επόμενη εκπομπή μην χάσετε το χρυσό οδηγό. Ειλικρινά σου λέω, θα ήθελα να είμαι σε αίρεση να πρέπει να δουλεύω. Κύριε Θανάση, τα ξαναλέτε για να τα ακούσει και η μάνα μου. Σας παρακαλώ. Τα έχασε μόλις μπήκε σπίτι. Σας παρακαλώ. Αλλά μετά η εκπομπή το γύρισε στα αγγλικά. Κατάλαβες? Do you know how much money? Now I'm thinking. I am my name. I said to America. Κάνει ένα διάλειμμα τώρα για να μαζέψει δυνάμεις από την υπερπροσπάθεια που μίλησε τόσα αγγλικά, και μετά είχαμε πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο πρόβλημα με την με τη γραβάτα. Με τη γραβάτα. Βέβαια την βολέψαν, αλλά αυτό δεν ήταν ακριβώς διόρθωση γραβάτας, περισσότερο παρκάρισμα θύμιζε. Έλα, έλα, όπα, 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 καλά είσαι. Δευτέρα σήμερα, 15 του Μάη. Για μένα δεν είναι δύσκολο. Τώρα αυτό πώς πάει έτσι, κατά έτσι πρέπει να πάει πάλι. Ανάποδο, 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 προς το δεξί, δεξί. Προς τα εκεί. Εκεί, όχι. Α, μπράβο. Όχι, όχι. Το δεξί δεξί. Ναι. Προς το δεξί εδώ. Το προς τα αριστερό πάρει. Με τα αριστερό προς το δεξί. Τον αριστερό. Προς τα δεξιά. Προς τα δεξιά. Προς εκεί. Έλα. Προς τα εκεί. Προς τα δεξιά. Εδώ. Όπα, όπα, σβήσε τώρα. Φαντάσου να παρκάρει κανονικά. Όπως τα καράβια. Στον πηγή δηλαδή. Η γραβάτα θέλει πράσινο και κόκκινο φωτάκι. Πρόσω ανάποδα κράτη. Ενώ στο 20 ξέρετε ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη καταργούνται σιγά σιγά τα λεωφορεία. Εκεί γιατί να με καταργηθούν, έχουμε τόσα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε το... Επίσης έχουμε το... Και υπάρχει και stand-by σε περίπτωση που... Και ετοιμάζεται και το... Γιατί το... Δεν έχουμε λεωφορεία, αλλά βγαίνουν κακοπροαίρετοι αμέσως. Επίσχεση εργασίας και δεν... την κατακρίνουν. Την κατακρίνουν, ναι, και αν είναι δυνατόν, για να δούμε την πραγματικότητα. Σας παρουσιάζουμε ένα εκπληκτικό προϊόν εκγύμνασης που χαρίζει γραμμωμένο σώμα σε ελάχιστο χρόνο. Επίσχεση εργασίας από τον ΟΑΣ. Χιλιάδες Θεσσαλονικείς που χρησιμοποίησαν την επίσχεση είδαν τη ζωή τους να αλλάζει. Έκανα τη διαδρομή Καλαμαριά Αριστοτέλους 2 φορές τη μέρα. Κοιτάξτε πώς έγιναν τα πόδια μου μετά από 5 μόλις μέρες επίσχεσης εργασίας. Ευχαριστώ, ΟΑΣ.
Είναι ένα προϊόν ολικής εκγύμνασης η επίσκεψη εργασίας. Οι μύες ενεργοποιούνται και χάρη σε εμάς αποκτάτε επίπεδη κοιλιά, γραμμωμένους κοιλιακούς, σφιχτούς μυρούς σε ελάχιστο χρόνο. Θέλετε να αποκτήσετε κι εσείς ωραίο σώμα γρήγορα και εύκολα? Επίσκεψη εργασίας από τον ΟΑΣΤ. Για καλύτερα αποτελέσματα, ταυτόχρονα πρέπει να βρίσκετε την τύχη σας που μένετε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η οποία διαθέτει ένα μόνο μέσο μαζικής μεταφοράς, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που αδιαφορούν. Γιατί ο διάβολος κρύβεται πάντα στα ψηλά γράμματα. Είστε ξεφτύλες. Είμαστε ξεφτύλες. 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 Όλα για την καρέκλα. Όλα για την καρέκλα. Το μόνο καλό που έκανε ο Τσίπρας, το μόνο, σας έδειξε το πραγματικό πρόσωπο της αριστεράς. Έτσι είναι μεγάλο. Ξεφτύλες. Λοιπόν, δεν λέω άλλα, γιατί θα πω βαριές κουβέντες. Τηλεόραση δεν θέλω. Όχι, συγκρατήσεις. Όχι, βαριές κουβέντες. Όλα για την καρέκλα. Κάνε μεσημέρι εκπομπή, μην τους ξυπνήσει. Τσιμάτε, ξέρεις, διπλά. Αυτή μεταχθεί κανένας. Αυτός δεν ήταν, κυρίες και κύριοι, απλός πολιτικός σχολιασμός. Ήταν ερμηνεία για Όσκαρ από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά έχουμε το τέταρτο μνημόνιο σήμερα σε όλη την εκπομπή. Η εισαγωγή της εκπομπής σας άρεσε πολύ, αν κρίνουμε από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Αλλά το πανηγυρίζουμε με διάφορους τρόπους σε αυτή τη χώρα το τέταρτο μνημόνιο. Είδαμε τους πανηγυρισμούς αυθόρμητους που έγιναν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Αλλά κυκλοφόρησαν και CD, μουσική δηλαδή, σε σχέση με το γεγονός. Πανηγυρικό. Πανηγυρικά CD και για τα μικρά, με τους μικρούς μας φίλους. Η Αρβίλα Music παρουσιάζει το παιδικό CD «Να μαζίσει το τέταρτο μνημόνιο». Ελάτε να εξηγήσουμε στους μικρούς μας φίλους ότι θα πληρώνουν φόρους πριν καν γεννηθούν. Τρία και ένα τέσσερα, δύο και δύο τέσσερα, το συλλέγα πολλά λογάκια. Στα τέσσερα εσείς. Το ψήφισαν με δυο χεράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα γίναν τα μνημόνια. Βλέπω να γίνονται οκτώ μέσα σε λίγα χρόνια. Χώρους πλέον θα πληρώνουν οικικότες. Ένα πρέφτει από τριών μηνών, γι' αυτό βάζετε προφυλακτικά. Τέταρτο μνημόνιο, καλές περικοπές. Στα τέτοια τους γύρω γύρω μέλισσες. Δεν πρόλαβα να το διαβάσουν οι βουλευτές. Μα στα τέτοια τους γύρω γύρω μέλισσες. Μαϊμού είναι τα αντίμετρα και οι παροχές. Αλλά στα τέτοια τους γύρω γύρω μέλισσες. Κι αν ζεις με δανεικά και δεν υπάρχουν δουλειές. Ωραία, στα τέτοια τους γύρω γύρω μέλισσες. Κι αν ζεις με δανεικά και δεν υπάρχουν δουλειές. Στα τέτοια τους γύρω γύρω μέλισσες. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να αντιμετωπίσεις το τέταρτο μνημόνιο. Γύρω μέλισσες. Ούτε να σκέφτεστε ότι έχουμε τέταρτο μνημόνιο, αλλά πρέπει να υπάρχει χαρά. Στα τέτοια τους και γύρω γύρω μέλισσες. Έλα μωρέ, δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε γιτότη. Στα τέτοια τους και γύρω γύρω μέλισσες. Δηλαδή τι ξεφτύλα, είναι ξεφτύλα αυτό που ζούμε? Στα τέτοια τους και γύρω γύρω μέλισσες. Αν είναι ξεφτύλα αυτό που ζούμε εμείς, τι να πει αυτός ο σκύλος? Ακόμα και οι τετράποδοι φίλοι μας πήραν μια γεύση από το καλοκαίρι που πλησιάζει. Why you are wearing the shoes? Because of the stones. Το καημένο, κυρίες και κύριοι. Ανάπτυξη, ανάπτυξη. Τα τέτοια του και γύρω γύρω μεδούσε. Αλλά αυτή, έχει δίκιο, αυτή είναι η απόδειξη της ανάπτυξης. Ναι. Είμαστε σε μια χώρα που μέχρι και οι σκύλοι φοράνε παπούτσια για να μπουν στη θάλασσα. Σκυλοπατροχού παπούτσια. Μετά το χρέος και γραβάτο σκύλο. Αλλά στα τέτοια τους και γύρω-γύρω μεδούσες. Στο νούμερο 16 μπορεί όλη η Ελλάδα να στεναχωριέται, αλλά ευτυχώς υπάρχει χαρά στην ελληνική τηλεόραση. Και υπάρχουν εκπομπές που είναι το συνώνυμο της ευτυχίας. Ψυχαγωγία, χαρά, γλυκά ηρεμία. Happy day, κυρίες και κύριοι, happy day. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εσείς καταλαβαίνετε, δεν κάθονται να παίζουνε. Έλα. Δεν κάθονται να παίζουνε. Πάμε κάνεις τώρα, κινήσε παρακαλώ πολύ. Όταν μιλάω, μην παίζετε με τα κολοτηλέφωνα. 10-10-10 λένε οι άλλοι. Όχι, να μην μου θυμίσεις. Δεν αντέχω άλλο. Το καταλαβαίνετε. Σκατά τα βλέπω. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είμαι 55 κοντά χρονών. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει επόπτηση υγεία στη Μύκονο, ρε. Ξυπνάτε. Ξέρετε πόσα γερόδια ρε εσείς θα πεθάνουν. Θα τους πάρει ο διάλος. Τι ζητάνε ρε εσείς οι άνθρωποι? Και άποψη ρε μου σου πω. Τα στοιχεία σου δίνω. Ακούστε με λοιπόν τι σας λέω. Αποφτώστε τα όλα. Αποφτώστε τα. Γιατί η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
Παρακολουθήσατε αποσπάσματα από την εκπομπή Happy Day. Μήπως να αλλάζατε όνομα. Όνομα και πράγμα, όχι. Να ξέρετε ότι ο ίδιος εμφανίζεται και στο δελτίο ειδήσεων. Φανταστείτε πώς. Μια που είμαστε στην τηλεόραση, ο Τσίπρας πήγε στην Κίνα. Κίνα, βέβαια. Τι λέει, ρε παιδί μου. Εντάξει, κάνει διεθνή καριέρα. Και βέβαια με το που πάτησε. Τη φοράνε Μάο που κάμισα, χωρίς γραβάτες πήγε ο Τσίπρας. Και επειδή με το που πάτησε, αντιλαμβάνεστε το πόδι του στην Κίνα ο Αλέξης Τσίπρας, η τηλεόραση εκεί άλλαξε το πρόγραμμά τη επί της ουσίας προκειμένου να υποδεχτεί τον. Όχι οποιοδήποτε ξένο ηγέτη, προκειμένου να υποδεχτεί τον Αλέξη Τσίπρα. Γράψιμο κι που δεν πιάνει η Μελάνη, κακαλά Πούτιν, κακαλά Ερντογκάν, κοσμό λαλαΐ, Αλέξ Τσίπραν. Νιχάο Αλέξη, πώς πάει? Χαμός, ήρθα να μιλήσουμε για επενδύσεις. Ω, ο jet lag χτυπάει κεφαλάκι. Τα λουλούδια για μένα. Για την οικονομία σας, τέως χωρέστη. Νιχάο του γαμάω, Πινόκιο, China TV, παραλλαξή, προγραμμάω όλη μέρα. Κοίτα λίγο το βραδάκι.香港市民用幾多港幣兑換一日元嘅日本軍票？A5蚊，B4蚊，C8蚊，B10蚊，係。B啦，唔用過問，唔用咁落，全部都唔用。最大話，4蚊，4蚊，又啱喎。 Όμως ήταν πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή που υποδέχτηκαν τον Αλέξη Τσίπρα πολύ. Και η χοροδία τραγούδησε, δηλαδή είναι πραγματικά συγκινητικό. Στο Πεκίνο βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Φοιτητές του Πανεπιστημίου του Πεκίνου του επιφύλαξαν ιδιαίτερα θερμή υποδοχή. Και δεν έμεινε η χοροδία στο ένα το χιλιδόνι. Συνέχισαν ναι, στην υποδοχή του Αλέξη Τσίπρα, συνέχισαν και με άλλα ελληνικά ελληνικούς ύμνους. Για τον Αλέξη, στα τέτοια του και γύρω παίζουν γκέι. Παντού κολλάει. Είναι φοβερό. Ενώ στο νούμερο 14 ο πρόεδρος, ο Κινέζος πρόεδρος, είχε συνάντηση και με έναν άλλο πρόεδρο τελικά. Εκτός από την κυρία Μπαζιάννα, η οποία πραγματικά έκλεψε τα βλέμματα και τα φλάς, τα βλέμματα και τα φλάς τα έκλεψε και ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα. Εδώ είναι ο Κινέζος πρόεδρος, τον περιμένει. Εμφανίστηκε με αυτή τη φορεσιά στην Κίνα, στον δρόμο του μεταξιού. Αυτό είναι. Είναι διχασμένη προσωπικότητα. Είναι από τη μέση και πάνω είναι ο πρόεδρος Σρι Λάνκα, από τη μέση και κάτω είναι η κυραλίτης από την απέναντι πολυκατοικία. Αλλά είναι και αυτό μία άποψη. Έπρεπε και ο Αλέξης να φοράει τέτοιο άνθρωπο. Αλλά δεν είναι μόνο ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα. Και στην Ελληνική Βουλή υπάρχουν ενδιαφέρουσες εμφανίσεις. Θα σημειωθεί βεβαίως ότι η σημαία συμβολίζει τόσο την. Τι έπαθε, προσπαθώ να φύγω από Καζακούκου. Καζακούκου. Του και γύρω-γύρω μέλισσε. Και γυναίκα, γιατί δεν ξέρω. Και ειδικά για την επίσκεψη Τσίπρα μα στέλνουν εδώ και τέτοια του και γύρω-γύρω γκέισε. Ναι, ειδικά για την είπαμε. Πριν από λίγο πάπο, χρησιμοποιείτε εσύ να παρακολουθήσετε. Στο νούμερο 12. Δεν ακούω από αριστερά. Στο νούμερο 12, α επιστρέψουμε στην είδηση των ημερών που ήταν το επεισόδιο του Ηλία Κασιδιάρη με τον Νίκο Δένδια στην Βουλή των Ελλήνων. Ό,τι πιο σημαντικό συνέβη στη Βουλή. Ό,τι πιο σημαντικό συνέβη στη Βουλή και ό,τι πιο ενδιαφέρον. Είπαμε πολλά πράγματα, ότι μετάνιωσε το παιδί, μετάνιωσε, ο Ηλίας. Ο Παπαχριστόπουλος έσπευσε, τον κάλυψε, έτσι, σαν συγγενής πολιτικός. Ναι, χώρος. Υπήρχε και η. Αλλά να δούμε καταρχήν. Δεν υπήρχε μάλλον. Δεν υπήρχε, ναι. Να δούμε καταρχήν. Υπάρχει λόγος να θυμηθούμε λίγο το περιστατικό.
η διαδικασία αυτή αμέσως τώρα να σταματήσει. Όχι από μπροστά μου. Μιλάει. Δεν βλέπεις ότι μιλάω. Τι ύφος είναι αυτό τώρα. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Φρουρά. Φρουρά. Εντάξει, δεν μπορώ να ακούω άλλο τη φρουρά. Θα σας πούμε και για τη φρουρά τώρα στη συνέχεια. Το δείξαμε ξανά για να αναδείξουμε για μια φορά ακόμα τον χυδαίο ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ότι μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν την εικόνα, να αλλάζουν τον ήχο, γιατί ξέρετε πόσο σημασία έχει ο ήχος στην εικόνα. Και, και όλο αυτό το κάνουν για να εκθέσουν αποκλειστικά και μόνο τα θαυμάσια αυτά παιδιά της Χρυσής Αυγής και ειδικά τον Ηλία Κασιδιάρη. Θέλετε να δείτε τι πραγματικά συνέβη στο περιστατικό αυτό? Ήρθε η ώρα το Ράιδερ Βίλα να αποκαλύψει την αλήθεια. Μας έκατε όλους εδώ μέσα λοιπόν και ούτε ένα τσάι, ούτε καφέ, ούτε κουλουράκι. Το air conditioner είναι κλειστό. Έχουμε βράσει όλοι με τα κολοσακάκια και γι' αυτό απαιτούμε να πάει κάποιος στο κηλικείο να φέρει κάτι να μας δροσίσει. Πού πάει ο δέντρος? Πού πας, αγορίνα μου? Κηλικείο. Όμως ξέρεις πώς διψάω. Έλα, λέγε, τι να σου φέρω? Τσάκου για μένα ένα iced tea. Και για μένα μια σόδα. Έγινε λοιπόν. Θέλει κανένας άλλος τίποτα? Ένα λάτε μακιάτο. Ένα υποβρύχιο. Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί... Και πάλι δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτή η πραγματικότητα, γιατί έχουμε ντοκουμέντα, δηλαδή μας έχουν έρθει... Έχουμε τις original ηχογραφίες. Μπορεί να έγινε και αυτό. Με μεγάλη μου χαρά ανακοινώνω ότι κυκλοφόρησα ένα καινούριο unisex άρωμα που το ονόμασα Ναζιβανσί Κασιδιάρ. Και θέλω όλοι οι συνάδελφοι να αγοράσουν από ένα μπουκάλι να βοηθήσουν την πρεμιέρα μου στο χώρο του Ότε Τουαλέτ. Έλα, πελάτη. Θα πάρεις άρωμα, Νίκο? Είναι πιπεράτο. Ναι, ρε, έχει και καλέντουλα. Να μυρίσω λίγο. Εδώ στο καρπό μου, Νίκο. Πόσο κάνει? 10 ευρώ το λίτρο. Μόνο 10 ευρώ. Σιγά σιγά, παιδιά, όλοι θα πάρετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το τι συνέβη στην Βουλή, στο περιστατικό αυτό. Ενώ στο νούμερο 12. Καλό πιπεράτο. Και μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελληνική Βουλή. Δηλαδή, δείτε ποιον άνθρωπο τον επανέφεραν στην τάξη και για ποιο λόγο. Ναι. Όταν κλήθηκαν να στήσουν καταβλισμούς προσφύγων και μεταναστών, το έκαναν. Να τους συντηρήσουν, να τους καθαρίσουν, να τους ταΐσουν και με επιτρέψτε μου για την έκβαση να τους ξεσκατήσουν, το έκαναν. Έβαλαν. Παρακαλώ, όλη δεν είναι όρος για το κοινοβούλιο αυτό. Αφομονώνοντας. Άνθρωπε μου, όρος ήταν αυτός για το ελληνικό κοινοβούλιο να τους ξεσκατήσουν. Μπράβο, κυρία. Μα δεν έχουν σεβασμό αυτοί καθόλου, τίποτα. Τάξη, αντικοινοβουλευτική. Υπάρχουν όμως ευτυχώς, γιατί βαρεθήκαμε τις political correct απόψεις, υπάρχουν ευτυχώς και κάποιες κάπως διαφοροποιημένες, θα έλεγε κανείς. Πιο αυθόρμητες, διαφορετικές σίγουρα απόψεις για το που αξιολογούν το περιστατικό. Αξιολογούν κυρίως. Που αξιολογούν το περιστατικό Κασιδιάρης Δένδιας. Ο κύριος Νίκος Δένδιας πέρασε μπροστά από τον κύριο Κασιδιάρη και του χτύπησε το χέρι. Κουβέντα στην κουβέντα, πλακώθηκα στο ξύλο. Το τζάκισε στις μάπες! Το τζάκισε στις μάπες! Και καλά του έκανε! Και καλά του έκανε! Και καλά του έκανε! Όταν ξυπνάει ο Γκάντι μέσα σου. Στο νούμερο 11. Γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο. Γίνε η αλλαγή για τον Στέφανο. Γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο. Στο νούμερο 11, κυρίες και κύριοι, το φρουρά ενέπνευσε πολύ κόσμο. Άγγιξε πολύ κόσμο και ενέπνευσε πολύ κόσμο και κυρίως επιχειρηματίες. Γιατί το φρουρά του Προέδρου. Του Μπαλαούρα. Του Μπαλαούρα, μπράβο. Έγινε προϊόν. Πλέον είναι προϊόν. Ένα πάρα πολύ εύστοχο και πολύ πετυχημένο προϊόν. Οι πωλήσεις πάνε ήδη πολύ καλά. Βρίσκεται στην αγορά και σας το παρουσιάζουμε. Η Βουλή Security παρουσιάζει τα νέα προϊόντα ασφαλείας. Φρουρά! Τέλος της διαρρήξης με το νέο σύστημα συναγερμού. Φρουρά! 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 Αλλά και περιπολίες σε 24-ωρη βάση. Φρουρά! Κλειστήκατε στο ασανσέρ, ψυχραιμία. Φρουρά, 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 φρουρά. Ακόμα με τη Βουλή Security τοποθετούμε συναγερμούς και στα γήπεδα. Φρουρά, 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 φρουρά. Σας κυνηγάει το κογιότ. Φρουρά, 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 φρουρά. Θέλετε να προσέξετε τη σιλουέτα σας? Αγάπη μου, πάλι πείνασα. Πριν μισή ώρα έφαγες. Θα γίνει σαν τη μάνα σου, ρε μωρό μου. Δεν αντέχω. Έχει μείνει καθόλου πίτσα. Φρουρά! Φρουρά! Προϊόντα ασφαλείας. Φρουρά! Τι γίνεται?
Κάπτεν Κέρκ, δεχόμαστε επίθεση. Φοβάμαι, δεν έχουμε άλλη λύση. Πατήστε το. Φρουρά! 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 Τώρα, με κάθε παραγγελία, δώρο ο παπαγάλος φρουρός. Φρουρά! Βουλή Security. Φρουρά! Θεός φυλάξει. Και κυρίες και κύριοι, είδατε, έγινε συναγερμός το φρουρά και δεν θα το πιστέψετε, αλλά ακόμα και μεγάλα συγκροτήματα τους άγγιξε η φρουρά, η Prodigy συγκεκριμένα, ναι. Που ξέρουμε βέβαια η Prodigy είναι ένα... Ερμηνεύστηκαν οι ίδιοι Prodigy. Οι ίδιοι Prodigy, αλλάζοντας ουσιαστικά ένα τραγούδι του, το οποίο ήδη στις συναυλίες η Prodigy, το γνωστό τραγούδι No Good, I don't know, το ξέρετε οι περισσότεροι, πασίγνωστο. Το πασίγνωστο τραγούδι, το ερμηνεύουν πλέον κάπως έτσι. Στο νούμερο 10. Αφορεθεί πολύ, πολύ. Να μείνουμε στη μουσική. Να μείνουμε στη γιατί έχουμε τα ευχάριστα. Ο ένας, ο μοναδικός, ο μεγάλος, ο δικός μας, ο Βασίλης ο Καράς. Ποιοι Prodigy, κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης ο Καράς έσπασε το ρεκόρ Guinness. Μπήκε στο βιβλίο Guinness. Γιατί στην Βουλγαρία έκανε το ρεκόρ μεγαλύτερη. Ελπίζω να το λέω σωστά. Προσέλευση κοινού, μεγαλύτερο αριθμό θεατών σε συναυλία σε κλειστό χώρο. Έτσι, σε κλειστό. Για να δούμε την είδηση. Εδώ είναι στη Σόφια συνέβη αυτό. 17.000 κόσμο. Βιβλίο Guinness το γέμισε και ήταν και λίγο για τον Καρά αυτό. Κατάλαβε. Κοίτα τι γίνεται. Όλοι όρθιοι και τα λοιπά. Πραγματικά συγχαρητήρια στον Βασίλη τον Καρά και να πάρουμε μία γεύση από τη στιγμή της από τη στιγμή της συναυλίας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ντόμπρο ούτρο Σαντάνσκι. Ιβάν Σαβίδοφ στη Γιάβκα. Σπρέχεν Μπουλγάρσκι. Σπρέχεν Μπουλγάρσκι. Τα στραβιέ Γιουροβιζιόν. Τα Αλεξάνδερ Νεύσκι. Σπρέχεν Μπουλγάρσκι. Στάνες ο Φτσίμπροφ. Για Ιουβιλιό Κασιδιάρνε Πετρίτσι. Για Ιουβιλιό Κασιδιάρνε Πετρίτσι. Με γραψόφ και το κίνε βιβλίο. Πουρτά σοφ κι αυνά σας διασκεδάζοφ. Απορώ. Απορώ. Τσίπροφ. Τσίπροφ. Απορώ. Στο νούμερο 9, ο συγκεκριμένος τηλεθεατής, τι να σου πούμε, άνθρωπε μου, έπιασες γραμμή. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο Τάκης συνήθως κλείνει τα τηλέφωνα επειδή τον νευριάζει. Οτιδήποτε λόγο. Εσύ έχεις πιάσει γραμμή. Ο Τάκης δίνει μάχη για να κρατήσει το συμπαρουσιαστή του Άκη στο στούντιο προκειμένου να σε ακούσουν. Έτσι. Προκειμένου να σε ακούσουν και αργείς ένα νανοσεκόντ προκειμένου να μιλήσεις. Πέντε άλλη μια γραμμή να πάρουμε εδώ πριν θέλει. Πάρ' τους εσύ. Λοιπόν, γεια σας από μένα. Πήγαινε, Άκη, πήγαινε. Με τα περιστατικά. Πάρ' το μικρόφωνο, μωρέ. Φτιάχνουμε πάντα και μικρόφωνο. Πάμε, να ακούσουμε με τα περιστατικά. Ρε, πάμε να φύγουμε, ρε. Άντε, γεια, ρε, πάμε. Κάνε φράση. Ο Λούκι Λούκ του Αντεγιά. Ενώ στο νούμερο 8, καταπληκτικό ρεπορτάζ, δημοσιογραφία χωρίς χρωματισμούς. Ντοκουμέντο. Στο ένα channel, η κατάλληλη μουσική για την κατάλληλη είδηση, για το κατάλληλο ρεπορτάζ. Μετά από καταγγελίες πολιτών της Καβάλας, το συνεργείο του ένα channel βρέθηκε στο ΙΚΑ Καβάλας έτσι ώστε να δει αν όντως υπάρχει πρόβλημα με τις τουαλέτες. Δεν ανοίγουν οι τουαλέτες, κυρίως οι ανδρικές, ενώ όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας υπάρχει μια πινακίδα που αναφέρει κλείστε την πόρτα.
ανοίγουν οι τουαλέτες. Κυρίως οι αντρικές. Και κυρίως οι αντρικές. Και η μουσική. Το 60 minutes της Καβάλας είναι. Αλλά παρόλα αυτά βγαίνει όμως ο υπεύθυνος. Γιατί δεν ανοίγουν οι πόρτες, κυρίως στις αντρικές τουαλέτες, γιατί είναι χαλασμένο το καζανάκι, γιατί αυτή η δραματική μουσική, και μας εξηγεί στην χώρα που ονομάζεται Ελλάδα, στον πλανήτη που ονομάζεται Ελλάδα, τι χρειάζεται για να προσπαθεί, να καταφέρουν οι άνθρωποι εκεί να φτιάξουν το πρόβλημα και να ανοίγει η πόρτα, ειδικά στις αντρικές τουαλέτες, και να μην χρειάζονται τέτοια ρεπορτάζ με τέτοια μουσική. Πρέπει να ενημερώσουμε τη διοίκηση για όλες τις επιδιορθώσεις, να γίνουν διαγωνισμοί, να πάρουμε τρεις προσφορές, να βρούμε τον μειοδότη και μετά να γίνουν ορισμένα έργα τα οποία χρειάζονται. Είτε αυτά λέγονται καζανάκι, είτε αυτά λέγονται βόθρος, είτε αυτά λέγονται καθαριότητα. Για να τραβήξεις το καζανάκι σε αυτή τη χώρα. Θέλεις κλητήρα. Άσε που ξέχασε να πει να γίνει μια επιτροπή. Σωστά, να ελέγξει αν όλες οι προηγούμενες διαδικασίες. Τι πόρτα να το κάνει, δεν την ανοίξει. Τριμελής από πέντε άτομα θα την φτιάξουν. Όχι οι προχειρότερες, γιατί έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με τις προχειρότερες. Σωστά. Ενώ στο νούμερο 7, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, παρουσιαστής στην ΕΡΤ, κάνει μια από τις πιο αυθόρμητες, όμορφες, επικοινωνιακές, χαρισματικές αποχωρήσεις που έχουν γίνει ποτέ. Κλεισίματα εκπομπής. Πραγματικά απολαυστικός. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις, η πρόγνωση του καιρού και το πολιτιστικό δελτίο. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. Νομίζουμε ότι θα ήταν πιο σωστή αυτό το κλείσιμο εκπομπής, αν ήταν κάπως έτσι τα πράγματα. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις, η πρόγνωση του καιρού και το πολιτιστικό δελτίο. Από όλους εμάς. Άσε που θα τρακάρει και με τα αντίμετρα έτσι όπως πάει. Είναι αυτός με την μπάρα. Ναι, μπροστά είναι η μπάρα. Θα βρεις την μπάρα. Πήγαινε γύρω-γύρω, είναι τα δεις εκεί. Από εκεί δεν πατώνεις, από άλλο πάνε. Θα βρεις. Ωχ, παραγία μου. Στο νούμερο 6, ένα ακόμα βίντεο. Κατηγορία μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος σε αυτή τη χώρα. Είναι αυτό εδώ. Είναι πνεύμα ότι εθελού αγόμενοι πνεύμαν καλώς. Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, την ημέρα του Αγίου Χριστοφόρου, ο οποίος είναι προστάτης των οδηγών, βέβαια, ραντίζουν με αγιασμό τα καπό και τις μηχανές και τα μπαρμπρίζ των αυτοκινήτων. Έτσι. Και η Εκκλησία το κάνει αυτό. Φυσικά. Και οι πιστοί πηγαίνουν τα αυτοκίνητα για να τα ραντίσουν. Συναφινά και χειρακίνη και οι δύο μας. Με αγιασμό. Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Για να πάρουμε όμως μια καλύτερη γεύση από το τι συνέβη σε αυτόν τον αγιασμό. Περί το κινητήρων εσωτερικής καύσεως το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Καυσαέριον, καυσαέριον, καυσαέριον. Σώσον Κύριε τα πιστόνια και ευλόγησον τον διστριβήτερ ημών. Λείπανσις τας βαλβίδας και αγιασμένα τα τακάκια στα δισκόφρενα. Αγαπητοί εντροχώ αδελφοί, θα ακολουθήσει ευχέλαιο σέρβις. Άρον, άρον, άνοιξον το καπό. Έστιν ουκ σωτηρία δια το όχημα τούτο, άρον τον άμαξόν σου και περιπάτη. Ω, τούτο μου εστί το V8 το διομισάριον το οκτακύλινδρον. Απεταξάμιν τακταίο. Εσείς τι έχετε? Έμεινα από αντλία βενζίνης. Τετέλεστε. Και μια το ταξίμετρο, πάτερ. Ευλόγησον το ταρυφοπαγκάριον. Λίγο αγιασμό για τις πιτσιλίθρες, πάτερ. Δεύτε λάβετε πλίτς. Να μπορούσα στο ιερό. Αχ, Θεούλη μου, Θεούλη μου, Θεούλη μου. Στο νούμερο 5. Πραγματικά θα μπορούσε το νούμερο 5 να είναι ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός από αυτούς τους τηλεοπτικούς διαγωνισμούς με τα καταπληκτικά πλούσια δώρα όπως ένα μίξερ ή κάτι τέτοιο. Ένα κιλό λουκάνικα. Ένα κιλό λουκάνικα. Αλλά θα μπορούσε να ήταν πραγματικά ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός με ένα πάρα πολύ πλούσιο δώρο, γιατί στοιχηματίζω ότι δεν υπάρχει κανένας από εσάς που μπορεί να βρει τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης σε αυτήν εδώ την πρόταση. Ο Γρηγόριος, Γρηγόριε, πήγαινε και εσύ τα χωνιγόνι με το συγγνώμη, παιδί μου, είσαι καιρό να στείλεις μήνυμα. Θα παρακαλούσα το control να δώσουμε μία ακόμα ευκαιρία στους τηλεθεατές και να το ξαναδούμε. Ο Γρηγόριος, Γρηγόριε,
Πήγαινε και εσύ τα χωνιγόνι με το συγγνώμη, παιδί μου, είσαι καιρό να στείλει μήνυμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό θα σας το δείξουμε σε αργή κίνηση. Μήπως και έτσι καταφέρετε να μας πείτε τι έχει πει σε αυτή την πρόταση. Γρηγόριος, Γρηγόριε! Πήγαινε και εσύ τα χωνιγόνι με το συγγνώμη, παιδί μου, είσαι καιρό να στείλει μήνυμα. Θα σου ονομαίνεται πιο καλό. Ενώ στο νούμερο 4 συνεχίζουμε με μουσική. Πολύ ευχάριστα. Από ό,τι φαίνεται η πολιτική μας και ο συγκυβερνήτης μας Πάνος Καμένος στα γενέθλιά του το διασκεδάζει με τον αγαπημένο μας προσωπικό αγαπημένο της εκπομπής Σταμάτη Γονίδη. Στα γενέθλια του κυρίου Πάνου Καμένου ήσασταν καλεσμένος και τραγουδήσατε εσείς στην οικία του. Έξαμε τον Πάνο, είμαστε φίλοι. Εδώ και χρόνια δεν μας συνδέει μια φιλία. Ήταν ένα πάρτι όμως που έδωσαν το παρόν και πολλοί υπουργοί. Το διασκεδάσατε μέχρι το πρωί. Τραγουδήσατε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ήταν αρκετή πολιτική. Απλά εγώ υπήρχε μια ορχήστρα εκεί του στρατού. Είπα τρία τραγούδια. Με μια ορχήστρα του στρατού. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Ό,τι βρίσκει το κάνει να δουλεύει. Ο Σταμάτης Γονίδης όμως με μια ορχήστρα του στρατού. Τι τραγούδια πήγαν, πώς να ήταν. Κι όμως μας στείλανε ένα κλιπ από τα γενέθλια του Πάνου Καμένου για να δούμε. Και περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός και του κάθε δρουμάς. Ο σκληρός τιμωρός και στο διάβα του η νίκη με τα γαλοπάκι τροπέτες ηχούν. Στη ψυχή μας ξυπνούν. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνω στο whisky τα δικά σου τα σημάδια. Και μισή ζωή καπνούς και σκοτάδια. Και σωτούσα από πακετάδια. Κάπως έτσι περιμένετε τα γενέθλια του Πάνου Καμένου με τη στρατιωτική μπάντα και το Σταμάτη Γονίδη. Έχουμε καιρό να δείξουμε μία διαφήμιση από αυτές τις μεγάλες παραγωγές που λατρεύουμε και πρέπει να επιβραβεύουμε. Και θέλω να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Μπαμπούλα, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας σε θέματα θανάτου. Αλλά ας δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους. Αλλά ας δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλα νέα ανερχόμενα αστέρια του. Της βιομηχανίας του θανάτου να αναδειχθούν μέσα από το ράδιο Αρβίλα. Όπως πρέπει να χειροκροτήσουμε, πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι και να χειροκροτήσουμε. Δεν το εννοώ, Χρήστο, ηρέμησε, παιδί. Μα γιατί να σηκωθούμε. Μεταφορικά, αν δεν σήκω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σηκωθούμε όρθιοι και να χειροκροτήσουμε τον οίκο τελετών Γκέσιο. Για το διαφημιστικό σποτ που έχει ετοιμάσει, το οποίο είναι. Όντως, δηλαδή αυτό είναι το διαφημιστικό σποτ της εταιρείας. Δεν κάνουν πλάκα. Μα αυτό είναι. Έτσι. Για το επίσημο. Για τον Νίκο Τελετών. Μη στεναχωριέσαι. Ήταν καλός άνθρωπος. Ναι. Αλλά μου κόστησε 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ! Πήγαινε με στο Γκέσιο τώρα! Εμείς στον Νίκο Τελετών Γέσιος είμαστε οι καλύτεροι στο να σας εξοικονομήσουμε χρήματα. Όταν το μάρκετινγκ είναι τόσο επιθετικό που σχεδόν σε σκοτώνω. Κυρίες και κύριοι. Πάξω Γέσιος να χαίρεσαι να πεθαίνεις. Θα τα και ναι, 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 να κάνεις κάτι έτσι. Ναι. Να πεθαίνεις. Να πεθαίνεις και γύρω γύρω μέλισσες. Α, γιατί έβαλα τραγούδι, δεν έχουμε διαφημιστικό. Γι' αυτό σε κοιτάμε όλη μια πορεία, γιατί έβαλες τραγούδι. Περάκλωσες. Τα έχουμε κάνει όλα τα διαφημιστικά διαδίκτυα. Όλα, όλα. Και μας έχει μείνει μόνο το νούμερο ένα. Πολύ ωραία. Βέβαια ήταν γίνει και κομματάρα αυτό. Το Southern Man από την Mary Clayton. Πραγματικά κομματάρα, μπορείτε να το ακούτε στον Imagine. Να πούμε και τα ραδιοφωνικά μας. Βεβαίως. Στον Imagine, 89 και 7, πολύ συμπτωματικά αυτά τα πράγματα. Όπως το φαντάστηκε. Το ραδιόφωνο όπως το φαντάστηκε. Και στον Fly 104, ένα ραδιόφωνο, μια κατηγορία μόνο του. Και μια που λέμε για τα ραδιόφωνα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι να στηρίζετε αυτά τα ραδιόφωνα που παίζουν καλές μουσικές στη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα. Το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη γιατί πραγματικά περνάνε πολύ δύσκολα. Τι να θυμηθεί κανείς τώρα για το τι περνάνε τα ραδιόφωνα, να θυμηθούμε την ΑΕΠ που τόσα χρόνια με το μαχαίρι στο λαιμό, ασχέτως αν ο τζίρος είναι κερδοφόρος ή ζημιογόνος, γιατί αυτά τα ραδιόφωνα παλεύουν για να κρατηθούν ζωντανά. Η ΑΕΠ ερχόταν με το μαχαίρι στο λαιμό να πάρει τα λεφτά τα οποία αντί να πηγαίνουν. Αντί να πηγαίνουν τελικά στους καλλιτέχνες και στους δημιουργούς, πήγαιναν στα στελέχη. Έφευγε η ΑΕΠ όμως. Πήγαινε στην Κύπρο, οπότε βόλευε για να γλιτώσει λίγο φόρους και ξαναρχόταν. Άμα. Ή τι να πούμε για το άλλο απίστευτο μονοπόλιο της Focus, η εταιρεία που υποτίθεται ότι μετράει τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου.
Όπως οτιδήποτε μονοπωλιακό λειτουργεί άψογα. Γενικότερα τα μονοπόλια είναι μια απίστευτη υπόθεση. Υπόθεση τώρα, ωραία. Μια μικρή παρένθεση στην εκπομπή για να μιλήσουμε για ραδιοφωνικά θέματα. Που αφορούν όλο τον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά, ας το ανοίξουμε το στόμα μας, δεν είναι κακό. Να δούμε, περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν η κυβέρνηση κάνει κάτι για το θέμα focus, για το θέμα για αυτό το μονοπόλιο. Λειτουργούν τόσο καλά όλοι οι άλλοι κλάδοι της κυβέρνησης. Ναι, ναι. Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αναδείξουμε τι γίνεται εκεί. Ή μια που είπαμε η κυβέρνηση για το τι τραβάνε τα ραδιόφωνα που προσπαθούν να εκπέμψουν όλα αυτά τα ραδιόφωνα και δεν μπορούμε να βρούμε μία άκρη πώς θα εκπέμψουμε νόμιμα ή όχι, γιατί είναι όλα τόσο μπερδεμένα, οι διατάξεις δεν ξέρουν. Δεν ξέρουμε καταρχήν σε τι είναι χωρισμένη χώρα. Δεν ξέρουμε ναι, σε τι είναι χωρισμένη χώρα, σε περιφέρειες, σε νομούς κτλ. Ακόμα είναι στα γκρίζα γράμματα. Ή βέβαια και μετά το κράτος, οι ίδιες οι εφορίες, οι οποίες βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα ραδιόφωνα, είναι τελευταίο σπόρο. Δεν ξέρουμε πού οφείλεται, αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουν να μαζέψουν λεφτά από επιπλέον πρόστιμα ή από άλλου είδους σκοπιμότητες, σε μερικές περιπτώσεις πολιτικές, άλλες περιπτώσεις γιατί έτσι εκβιάζονται οι χρηματισμοί. Αλλά ξέρετε το τελευταίο, οι διάφοροι υπάλληλοι στις διάφορες εφορίες, όπως στη ΖΙΤΑ Εφορία Θεσσαλονίκης, που απορρίπτουν. Και εσείς μας έχετε στείλει άπειρα μηνύματα για το τι σας συμβαίνει. Μερικές φορές απευθύνεστε σε εμάς, σαν σατιρική εκπομπή, για να αναδείξουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος, αλλά μερικές φορές παίρνουμε κι εμείς μπρος και λέμε μερικά πράγματα, όπως αυτό που γίνεται με τις εφορίες, που οποιοδήποτε υπάλληλος, οποιαδήποτε κυρία ή κύριος, επειδή ή ξύπνησε στραβά ή γενικότερα κάθε μέρα στη ζωή του ξυπνάει στραβά, απορρίπτει τις νόμιμες συναλλαγές και τις δαπάνες μιας επιχείρησης. Και βέβαια αυτό εκτός από άδικο και καθόλου σωστό για την εκάστοτε επιχείρηση, είναι και εγκληματικό, γιατί αν καθίσει να σκεφτεί κανείς ότι ένα κράτος που πάσχει από τη φοροδιαφυγή, τι μήνυμα στέλνουν όταν το φυσικό πρόσωπο ή την εταιρεία σε αυτή τη χώρα, που είναι νόμιμη εταιρεία, που, είναι, νόμου, που έχει συνέπεια, που την τιμωρούν, αντί να την επιβραβεύουν με κάποιο τρόπο, την τιμωρούν. Τι μήνυμα στέλνουν όταν στον Έλληνα πολίτη του λένε είτε είσαι νόμιμος, είτε είσαι παράνομος, εμείς θα βρούμε τρόπο να πληρώσεις πρόστιμο, ακόμα και αν σε αδικήσουμε. Τι μήνυμα μπορεί να στέλνουν και πόσο ηθική αυτούργοι μπορεί να γίνονται όλου αυτού που συμβαίνει. Αν μην τους αφήνετε έτσι. Πηγαίνετε στα δικαστήρια να βρίσκετε το δίκιο σας. Και το φοβερό στατιστικό, 931 εταιρείες είναι οι απολύτως νόμιμες που σηκώνουν όλο το φορολογικό βάρος της χώρας. Σε όλη την Ελλάδα 931 εταιρείες. 931 εταιρείες είναι απολύτως νόμιμες και σε αυτές τις εταιρείες οι διάφοροι υπάλληλοι στις εφορίες. Όπως... Απολύτως νόμιμες ενώ δεν έχουν μπει ούτε σε ρυθμίσεις ούτε τίποτα. Ναι. Πληρώνουν το φόρο στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν και πολλές νόμιμες που έχουν μπει σε ρυθμίσεις λόγω αδυναμίας. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε και ένα mail όμως πολύ σημαντικό, μας το στέλνει ο φίλος ο Δανίλης Σταμπολίδης. Από ό,τι κατάλαβα, η παρένθεση εξελίσσεται σε όλα τα. Σε όλα τα κύματα και τα μέτωπα της χώρας αυτής. Αυτό πραγματικά, ακούστε το, θα σας σηκωθεί η τρίχα. Υπάρχει μια κατηγορία γονέων με περίπου 300 παιδιά πανελλαδικά, ηλικίας κάτω των 8 ετών, που λόγω διαφόρων χρόνιων ασθενειών, όπως ανεπάρκειες, γεννητικές ανομαλίες κλπ., είναι σε μεγάλο αριθμό καθυλωμένα σε κρεβάτια τα παιδιά αυτά. Σχεδόν όλα χρειάζονται αναπηρικό καρότσι για να κινηθούν και μηχανική υποστήριξη για να αναπνέουν. Αυτό σημαίνει πάγια εφόρου ζωής, τα οποία δεν τα καλύπτει ο ΕΟΠΗ σε επαρκή αριθμό. Έτσι πήραν την πρωτοβουλία οι γονείς αυτοί με τη βοήθεια του Διευθυντή της ΓΑΜΑ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου να συντάξουν μία αίτηση και να, να τη στείλουν στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας τα εξής: αύξηση του αριθμού των αναλωσίμων υλικών σε επαρκή αριθμό ανά μήνα. Συνταγογράφηση των υλικών αυτών στον ΕΟΠΗ, κατηγοριοποίηση των παιδιών αυτών καθώς έχουν πάγιες και κοινές ανάγκες υλικά, δημιουργία ξεχωριστής πτέρυγας στο Ιπποκράτειο, φαντάζομαι σε άλλα νοσοκομεία, και νοσηλευτικό προσωπικό λόγω έλλειψης αυτού του νοσηλευτικού προσωπικού. Και στέλνουν αυτό το mail όπου μπορούν οι άνθρωποι για να ακουστούν αυτά τα αιτήματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ξέρω αν τα προβάλλουν. Παρακαλέσουμε πολύ και τους δημοσιογράφους ας το δουν αυτό το θέμα, δηλαδή ας το αναδείξουν πέρα από το Radio Ervilla. Γιατί δεν νομίζω ότι αφορά μόνο το Ιπποκράτειο, αφορά, είπαμε, 300 παιδιά τουλάχιστον σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να την κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε στο νούμερο 1. Οπότε ας αλλάξουμε τη διάθεσή μας και ας πάμε στο νούμερο 1. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αφού πρώτα όμως παρουσιάσουμε τα δύο βιβλία που έχουμε για σήμερα. Έχουμε και αυτό. Το ένα το έχεις εσύ. Έχουμε το ένα το έχω εγώ. Πιτσιρικάς, ωραίος πιτσιρικάς. Όταν η ποίηση βγαίνει μέσα από τους πιτσιρικάδες. Ο Νίκος ο Σκούφος. Άθροισμα ημερών. Ένας άλλος τρόπος για να πεις τη λέξη ζωή. Γιατί τι είναι η ζωή μας, ένα άθροισμα ημερών είναι. Η δεύτερη ποιητική συλλογή και είναι τόσο νέο αυτό το παιδί. Μπορείτε να την βρείτε, η κυκλοφορεί. Περίπου στο ίδιο μοτίβο είμαστε και με τις 14 ημέρες του Τάσου Παπαναστασίου.
Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι δάσκαλος στο σχολείο, είναι φίλος μας και έχει γράψει το πρώτο του μυθιστόρημα, που είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και καλογραμμένο μυθιστόρημα με στοιχεία από την πραγματική ζωή της οικογένειας του. Καλό τάξη το Τάσο. Είναι εξαιρετικό. Σε πολλά επίπεδα το έχω διαβάσει. Εξαιρετικό είναι που είναι και δάσκαλος. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Radio Revilla για αυτή τη σεζόν που παρακολουθείτε. Είμαστε στο πρώτο τελευταίο νούμερο 1. Και είναι ένα καμένο βίντεο, το οποίο είναι μέσα στο πλαίσιο της Άνοιξης. Είναι η λάμψη με έναν διαφορετικό, όπως πάντα, τρόπο. Διαφορετικό και οριστικό τρόπο. Και οριστικό τρόπο από το Radio Arvilla. Ναι. Κύριε Δράκο, τελευταία φορά που σας θα κάνω τα ούλια, το υπόσχομαι, αλλά πρέπει να ανοίξετε τηλεόραση. Είμαι τον Βαλέρια. Δεν βλέπω ποτέ τηλεόραση. Τι έχει που πρέπει να δω? Radio Arvilla. Arvilla. Προτελευταίο επεισόδιο. Προτελευταίο. Τελειώνει η σεζόν. Και τι με νοιάζει, Βαλέρια? Μας δείχνει τώρα ζωντανά. Μας δείχνει. Μας δείχνει. Μας δείχνει τώρα το Ράδιο Αρβίλα. Μας δείχνει. Δεν μας δείχνει ο Αντένα? Μας δείχνει. Μας δείχνει ο Αντένα. Η Αρβίλα είναι η μόνη που μας δείχνει πια στον Αντένα. Μου λες ότι η Αρβίλα που είναι στον Αντένα δείχνει λάμψη, ενώ ο Αντένα δεν μας δείχνει? Αυτό μου λες? Δεν μας δείχνει. Δεν σε καταλαβαίνω, Βαλέρια. Γιατί ο Αντένα δεν δείχνει τη λάμψη? Τελείωσε. Τελείωσε η λάμψη? Τελείωσε. Τελείωσε η λάμψη και τη δείχνει μόνο η Αρβίλα? Τελείωσε η λάμψη και τη δείχνει μόνο το Ράδιο Αρβίλα στον Αντένα. Τι κάνεις εδώ? Γιατί με κρουλιάζεις? Βίρνα, τέλειωσε η λάμψη. Στο Ράδιο Αρβίλα? Στον Αντένα, Βίρνα. Στον Αντένα είναι η Αρβίλα. Όμως η λάμψη δεν είναι. Είναι στην Αρβίλα. Στην Αρβίλα. Που είναι στον Αντένα. Άρα η λάμψη είναι... στον Αντένα. Βλέπεις, άρα η λάμψη παίζει ακόμα στον Αντένα. Κατάλαβα. Δόξα τω Θεώ, το κατάλαβες ότι η λάμψη παίζει ακόμα στον Αντένα? Να ρωτήσω. Αν παίζει λάμψη. Το καλημέρα ζωή. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει να υποδεχτούμε τον καφετζή και το συγκεκριμένο συγκρότημα που θα μπει τώρα μέσα στο στούντιο, όπως τους αξίζει με αυτό εδώ το κομμάτι. Ου, yeah. Yeah. Κυρίες και κύριοι. Ου, yeah. Κυρίες και κύριοι, everything gonna be all right this morning. Άντε βρε Μάντι Waters, μας πέθανες. Μη πάρει μπρος. Κυρίες και κύριοι, σαν την κυβέρνηση άμα πάρει όμως. Καφετζής, έφτασε. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα επιτέλους οι Ξάξατες. Και λέω επιτέλους, διότι γνωριζόμαστε 20 τόσα χρόνια και είναι η πρώτη φορά που είστε στο Ράδιο Αρβίλα. Καλώς ορίσατε. Θέλω να πω ένα πράγμα μόνο που σας δώσω το λόγο. Ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχετε σπανίως ένα συγκρότημα το οποίο ξέρει ότι βγαίνει στην τηλεόραση, ξέρει ότι το βλέπει πολλοί κόσμος και ντύνεται και ένα άλλο, αδερφέ. Μπράβο σας. Με την τιμή που μας κάνετε. Χαρά μας. Χαρά μας. Και τον κόσμο για την εκπομπή, εννοείται. Καλώς ορίσατε. Τα νέα των Ξαξάκων λοιπόν ποια είναι? Γενική πληθυντικού. Αν και οι Ξάξαγες δεν κλείνονται, είναι ο Ξάξαγες του Ξάξαγες του. Α, συγγνώμη. Ό,τι λέτε, θέλουμε. Εμείς την κάνουμε ό,τι θέλουμε να λέμε. You foul. Λοιπόν, λοιπόν, ποια είναι τα νέα σας? Ξαναβγήκαμε, τελειώσαν τα λεφτά. Ναι. Καλή ζωή λίγο έπεσε κάτω. Οπότε λέμε, ρε παιδί, ξανά αρχίζουμε να τραγουδάμε. Κάνατε και μια συναυλιάρα στο Σταύρο στην Άρχος που με πηγαίνει πάρα πολύ. 1500 άτομα είχε. Τέλεια. Τραγουδούσαν όλοι τα κομμάτια. Οπότε λέμε, ρε παιδί μου, υπάρχει. Έμεινε. Έμεινε. Ήρθαν καινούργια παιδιά, ήρθαν μωράκια 8 χρονών με μανάδες. Να είστε είχαν... με τη μουσική σου, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Μ' άρεσε πολύ εμένα. Αυτό που είπα δηλαδή, μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, αν καθίσεις να σκεφτείς ότι η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ζωντανά με τους Ξάξακες σε τηλεοπτικό πλατό ζωντανά στον αέρα ήταν περίπου πριν 23 χρόνια. Απίστευτο, θυμάσαι, Αντώνη, όταν βγάλαμε το Μίστερ όμορφο που ήταν σαν. Έχω αρχίσει να μην θυμάμαι και πολύ καλά, αγαπητέ Γιάννη. Αλλά κάτι θυμάμαι. Να λοιπόν, αλλά πριν 23 χρόνια, έτσι. Απίστευτο. Φοβερό. Στο Κομφούζιο, στο 93 με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη. Ναι, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, έχετε ζωντανές εμφανίσεις τώρα στη Σκαριά? Έχουμε τώρα Γκαζάρτε, ξεκινάμε.
Είδαν ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά, όμορφα, με πολύ ωραίο κόσμο. Και λέμε εδώ ξανά να αρχίσουμε να παίζουμε λίγο τακτικά. Γιατί εμάς το κουσούρι μου, το δικό μου τελικά είναι όταν περνούσε λίγο καλά, εξαφανιζόμουν. Μόλις γέμιζε κόσμο, εξαφανιζόμουν. Τώρα λέμε εδώ να το κάνουμε για να δώσουμε λίγο αξία. Και σε αυτό επιτέλους που έχει. Πρέπει να μείνει αυτό το πράγμα. Πρέπει αυτό να μείνει συγκεντρώσιμο. Γκαζάρτε, Αθήνα. Ωραία. Σε ταράτσα. Από ταράτσα σε ταράτσα. Από τον Ιάνο πάμε σε ταράτσα πάλι. Ωραία. Μετά το είμαστε ένα φεστιβάλ φοβερό κάτω Αμοργό. Και μετά γυρνάμε εδώ στα χρώματα πρώτη συναυλία στη Θεσσαλονίκη εδώ. Και μετά κάνουμε και άλλα κομμάτια. Ναι. Και μέσα σε όλα ένα καινούργιο κομμάτι το οποίο θα πείτε για μας σήμερα. Ναι. Ωραία. Το οποίο είναι. Αφού το Σάββατο. Δεν κρατιέται το άρτη της μουσικής, δεν κρατιέται κύριε Βούλη. Έτσι θα κλείσουμε με, το είπα και πριν, μια κατηγορία μόνη τους. Το κομμάτι το καινούργιο είναι θαυμάσιο. Τους λατρεύουμε έτσι κι αλλιώς. Ελπίζουμε να διασκεδάσατε το σημερινό Ράδιο Αρβίλα όσο το διασκεδάσαμε κι εμείς. Για να γελάμε και να κλαίμε βέβαια σε αυτή τη χώρα. Και η επόμενη εκπομπή είναι η τελευταία για αυτή τη σεζόν. Οπότε σας περιμένουμε όλους, μην τη χάσατε. Κλείνουμε με ξάξακες κυρίες και κύριοι. Στην Αρβίλα παίζουν ξάξακες. Και γύρω-γύρω μέλισσες. Καίγεται όλη μας την αγάπη. Πολλά φιλιά. Μη μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Τα μάτια σου κιόλα φίλοι μαζί. Μη! Να πείσω άλλη μήτα να χάσω.
love you. Στον μια δευτερά.